παρέα. Μαύρο γυαλί. Μαύρο. Κατράμι. Κατράμι. Μπορούμε. Καλά. Ναι, είναι καταπληκτικό. Για να το πω. Ωραία. Είπε που πουλήσε. Αναγνωρίζουμε, αναγνωρίζουμε. Νομίζω ότι δεν το ξέρω. Σε καπέλο. Ωραία. Πόσο κάνω αυτά. Θα πάω από 300 ευρώ για την. Πόσο. 300. Θα μου πάτε λίγο πιο κάτω. Λοιπόν. Λοιπόν. Να δούμε τι κάτω πάνω αυτό. Ναι, να δούμε γι' αυτό. Ωραίο ποκάλι. Ποκάλι. Σούπερ. Καλύτερο είναι αυτό. Αναδεικνύει το ύμα σου. Αναγνωρίζουμε. Κάτι κάτω. Με κόβει μαύρο, μαύρο, κόβει καθόλου. Θα ρίξα κάτω. Με κόβει. Τι σε κόβει. Με κόβει να είπα. Δεν σου πάει τίποτα. Όχι. Όχι. Θα το φυλώσεις, ε. Φυσικά. Πόσο κάνει αυτό. Θα αγοράσεις όλα. Εδώ είμαστε λίγο πιο οικονομικά. Πάμε στα 250. Πόσο. 250. Είναι όμως καβάλι. Τι είναι καβάλι. Σιγά μην είναι και κουραβιέται σαν την καρβάλι. Πάρτο. Πάρτο πιο κάτω. Πάμε πιο κάτω λοιπόν. Να δούμε κάτι. Αυτό. Και αυτό καλό είναι, γιατί μετά. Φωσφορίζει κιόλας. Σαν να μπαίνεις εσύ αντιλέον μέσα. Καλύτερα θα δάει αυτό. Λίγο λίγο πιο ανοιχτό βέβαια, ρε. Δεν το συζητώ. Αυτό το γυαλί σου. Και αυτό καλό, με κόβει. Αυτό το γυαλί σου. Εδώ πάμε στα 170. Πόσο? Ωραία γυαλιά. Έχει τίποτα πιο χαμηλό. Πιο χαμηλό. Σε τιμωρεύει. Έχει πιάσει ένα σφίξιμο εδώ. Εμένα μην πιάσει ένα σφίξιμο εδώ. Ναι. Θα πας εδώ τώρα, στο ζητάρι. Λοιπόν. Αυτό. Καλό είναι. Κοκάλινο μπορεί να μην είναι. Λίγο πιο κλασικό. Είναι πιο κλασικό. Ναι. Και αυτό καλό. Πόσα γελιά μπορεί να είσαι καλά. Και όσο κατεβαίνεις πιο κάτω, είναι ακόμα καλύτερο. Ναι, ναι. Αυτό βγαίνει μετά, ε. Μπορούμε. Μπορούμε. Τι, how much? Εδώ πάμε στα 50 ευρώ. 50? Ε, 50. Ναι, αλλά έχω και κοινό. Ναι, έχω και λάστιγα για τα μάτια να αλλάξω. Τούρτα για ευγενία. Όχι. Θα την ευγενία και τούρτα. Δεν γιορτάζει. Δεν γιορτάζει, κάθε μήνα την παίρνω. Κάτι πιο φθηνό. Κάτι πιο φθηνό. Τώρα βλέπω ρίχνει το κάτω ζευγάρι. Αυτά τα φορούσε ο Λόρον το 80, λίγο πριν πεθάνει στον πάγκο, στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Είναι δεκαετία μιας παλιάς δεκαετίας. Εντάξει, πόσο. 10 ευρώ. Άμα ήταν 10 ευρώ τα έπρεπε και από μαύρο. Δεν έχεις κάτι τελευταίο. Λίγο πιο φθηνά. Λίγο πιο φθηνά. Δηλαδή άμα είχα ένα μουστάκι και μια περούκα, σαν τον Λόρον θα ήμουν αυτά. Και ένα φούρο. Πάρτο. Πολύ καλό. Θυμίζει το συγχωρεμένο μου, δε. Κάτι πιο φθηνό και τελειώσατε. Θα το πάρω, δε. Αφού μπήκα μία φορά εδώ, να πάρω κάτι. Κάτι λίγο να το ψάξω. Ναι, ψάξω να το βρεις. Το συγκεκριμένο και γυαλί έχει αυτός. Για να δω. 2 ευρώ. Μαύρα. Βλέπεις και μετά. Μαύρο βλέπεις και μετά. Θες 2 ευρώ τώρα εσύ. Εδώ. Όχι, φίλε, είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Πάντα καλά. Λοιπόν, Στέργιος Σαμαράς, Γιούγος Οπτικός, Περεβού 26, Τούμπα Θεσσαλονίκης.
2-31-09-16-5-76. Δίπλα από το Παπουτσόγλου το μαγαζί. Έτσι. Μα δεν θυμάσαι πώς λες βλάκες. Να ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Τι είναι αυτό το τραπέζο μάντλο που φοράς? Τι είναι αυτό, για. Μιλά σοβαρά στον κόσμο. Θα στρώσει το τραπέζι. Μιλά σοβαρά στον κόσμο. Ήρθε με το τραπέζο μάντλο. Τέλος. Για χαρά. Στραχωρεμένο σε βλέπω. Τι, έγινε τίποτα στα γενέθλια. Χάλασε. Τα γενέθλια, χάλασε η δουλειά. Τα κεράκια δεν πιάσαν. Α, δεν πιάσαν τα κεράκια. Τα πήγαν στο Χαριλάου. Αφού στο Χαριλάου ήταν. Καλά. Ωραίο ο Μπορέλε. Του άκουσα σήμερα του Ηρακλειδεί. Και. Το πρωί, 11 η ώρα, άνοιξε το ραδιόφωνο. Το που φύγει δεν αντέχω, τα μυαλά μου πονάνε, να πούμε, τα νεφρά μου πονάνε, φωνάζε. Ωραία μπάλα έπαιξες. Δεν τον έκλειθα να μιλήσω. Δίδαξες ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Τρούλινγκ. Καλημέρα, Μπουγάτσα, καλώς ήρθες. Καλημέρα. Καλά. Τι έγινε, το κάναμε άγαλμα τον Καρσία? Όχι ακόμα, Το κάνουμε. Δίπλα στον Καγκάτσι θα φτιάξουν. Έτσι ακριβώς, ναι. Εσύ, Γαβρε, καλά, 2 γκολ offside σήμερα. Και ένα Γιαργιανή, 3. Δεν ξέρουμε για τους Αργιανούς. Ένα γκολ offside το Ολυμπιακό. 2. Ένα. Το πρώτο δεν ήταν. Το Άρη που το είδε το offside. Το πρώτο δεν ήταν. Δεν το πρώτο. Του Άρη δεν ξέρουμε. Του Άρη δεν ξέρουμε. Του Άρη δεν είδαμε φάση να αμφισβητούμε. Όχι και να βλέπαμε. Εφόσον και κύριε Φιλμέ δεν έχει κάμερα στην ευθεία, λυπούμαστε πολύ. Για το πέναλτι που ζητάει, για το πέναλτι που ζητάει ο Πανσεραϊκός, υπάρχει επαφή, τώρα δεν ξέρουμε ούτε εκεί. Γιατί ούτε εκεί έχει. Δεν το ξέρουμε ούτε εκεί. Εκτός περιοχής. Παντελόνι, γιατί το ξέρετε το? Για να αερίζω τα... τα φρύδια σου. Ναι. Εσύ γιατί δεν είμαστε με το τραπεζομάτιο. Μου ήρθες και με το κομποσκίνι του Εφραίμ εδώ πέρα. Να σε προστατεύσει ο Θεός. Άμα δεν σταματήσει τις μάζες και τις ξάπλες, καλός άνθρωπος ο Εφραίμ. Θα πάρει τον ΠΑΟΚ. Ποιος θα πάρει? Τόσο λεφτά έχει. Κάποιος πρέπει να πάρει τον ΠΑΟΚ με μαύρο χρήμα. Ας κάνει μια αγαθοδηγία, ας πάρει ένα προπονητή στον Ηρακλή. Έτσι. Να πούμε ότι πριν ξεκινήσουμε, ο Γρηγόρης ο Κόκκινος είναι ο συμπαρουσιαστής μας στην πρωινή εκπομπή, 11 με 1. Μάγουλο Βερίκοκο, φραπέ, σας το παρουσιάζω. Ποιος είναι αυτός? Την ώρα της εκπομπής δεν απαντάω στο κινητό. Κοίτα βυζιά. Θα φας παλιάρα πάλι. Κοίτα βυζί. Την ώρα της εκπομπής. Δεν με τα βυζιά μου τα σχολητή. Με τον κόσμο, μίλα με τον κόσμο τώρα. Έλα καλά σου λέει ρε άντε ρε ξεκίνα. Η θιά μου συγχωρεμένη και κάτι σουτιά είναι αφημένα. Δώσε ένα φορές τώρα ξέρεις οι Ιάπωνες. Όπου τι γάλα. Φορώνε και σουτιά. Τι νουνού βγάζει. Ένα θέματα πεθαμένα. Πάντως σου να δοκιμάσεις από σένα. Τι να θεμάσαι ρε σώμα είναι αυτό. Κοιτάξτε τον παιδιά. Το δικό σου δεν μου λες, φυσικό είναι. Και μαλλί, κοίτα, κάγκελο. Ναι, το δικό. Κοίτα. Με τι λούζε, εσύ. Κοίτα. Με τι λούζε. Τι να το κάνουμε, τι έγινε αυτό. Κινδυνεύουμε, κινδυνεύει η ομάδα. Κινδυνεύει ο Ηρακλής. Δεν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει. Βρε, άμα δεν σφύριζαν τον Περούκα ανάποδα, θα ήσουν από κάτω. Δεν κινδυνεύει ο Ηρακλής. Δεν κινδυνεύει ο Ηρακλής. Κοίταξε, θα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά επειδή ο ΠΑΟΚ έπαιξε πρώτο. Ο Άρης είναι πολύ πιο ψηλά, δικαιούται να μιλήσουν τα παιδιά για τα παιχνίδια. Θα συντονίσει για την εκπομπή. Συντόνισε. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Αν διαφωνούν οι κύριοι, όχι. Τι να κάνουν. Πρώτο είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει πλάκα. Πλάκα κάνει. Εντάξει. Καταρχήν έχει πολύ ήλιο γιατί όλοι μεγαλώνουν. Καλά, στο Χαριλάο δεν έκανε πλάκα όμως. Δεν έκανε πλάκα. Στο Χαριλάο δεν έκανε. Τον κάναμε πλάκα. Έπαιξε με τη δεύτερη ομάδα. Με ποιον έπαιξε? Με τη δεύτερη ομάδα. Πώς έπαιξε με τη δεύτερη ομάδα? Πώς έλειπε από τον Ολυμπιακό? Στο Χαριλάο. Ποιος έλειπε? Κανένας. Στο Χαριλάο ποιοι λείπανε? Κανένας. Ποιος έλειπε? Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει λίπο. Ποιος έλειπε? Ναι. Δεν υπάρχει λίπο. Δεν υπάρχει λίπο. Δεν πρέπει να υπάρχει. Ναι, ναι. Ποιος έλειπε εσύ που ξέρεις, γιατί εσύ είναι ο Ηρακλή. Ποιος έλειπε εσύ που ξέρεις. Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά... Ποιος έλειπε εσύ που ξέρεις. Δεν υπάρχει δεν λίπο. Εσύ ξέρεις. Σε μια ομάδα που κάνει... Σε μια ομάδα που κάνει 50 εκατομμύρια ευρώ, δεν υπάρχει λίπο. Μα όχι, εννοεί ας πούμε από τους 11 ας πούμε... Δεν υπάρχει λίπο. Να μας πει ο κύριος Ραπτόπουλος ποιος έλειπε. Δεν θυμάμαι. Άμα δεν θυμάσαι πώς λες βλάκες. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν.
Καταρχήν και Άρη δεν μπορούμε να πούμε γιατί τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν. Τι να βγάλει αυτό, αυτοί είπαν ότι το κόλλο κανονικό. Όχι, περίμενε, άκου να δει. Δεν πάω καλή τσάκα. Άρη καλά, εγώ δεν θα ένα λεπτό. Τι φάσει, με τι φάσει μπορεί να πούμε. Πείτε αυτά που θέλετε να πείτε εσεί. Τα παιδιά αυτά που θέλουν και θα μα αφήσετε να μιλήσουν. Εγώ προσωπικά. Θα ξεκινήσουμε τα παιχνίδια και από εκεί πέρα. Εγώ προσωπικά δεν πήγα στο μάζι, ήμουν και άρρωστο, θα μιλήσει ο Νίκο. Εγώ δύο λεπτάκια θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω πολύ. Άρρωστο είσαι. Ήμουν άρρωστο από Πέμπτη από βράδυ μέχρι. Καλά, από τι μισέ μέρε του χρόνου άρρωστο. Πώ με σήμερα σαν. Μια ημίξα σου 39 πήρε το έκανα κεφάλαιο. Είπα εγώ τι να κάνω. Δεν είσαι άρρωστο. Περαστικά. Τα αντισώματα δεν υπάρχουν. Είναι κλειδωμένα στο υπόγειο. Δεν υπάρχουν αντισώματα. Τη μια λείπει η μίξα τρέχει, την άλλη πονοκέφαλο έχει, τη μια πουλάει μέσα του, την άλλη πουλάει. Το κύριε φυλακίνη το στόμα. Ούτε μη δεν υπάρχει. Για σένα μην υπάρχει. Τέλο πάντων, ξεκινάμε τον Πάοκ. Θα ξεκινήσουμε τον Πάοκ. Κανονικά. Ο Πάοκ. Σου άρεσε. Όχι. 0-0 έπεσε μέσα. Μου τη λε. Βεβαίω. Καλά κάνει. Αφού στη λέω κι εγώ, μου τη λε κι εσύ. 0-0 έπεσε μέσα. Διπλό Πάοκ. Τι είπε. Σου είπα διπλό. Εσύ το είπε το διπλό στο Πάοκ γιατί θε να τα έχει καλά με του Παοξίδε. Και να κάνει δημόσια σχέση. Δεν είπε ότι διπλό επειδή το πήρε. Το έθετο του Μέτρεσπορ 8 στα 8. Ναι. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ότι θα λιώσει η ΑΕΚ στο καμίνι τη Τούμπα το έγραψε για την ΑΕΚ, για τον Άρη δεν το έγραψε. Εκτέθηκε. Εκτέθηκε. Είπα εγώ δεν εκτέθηκε. Η πρώτη φορά ή τελευταία είναι. Τι κοιτά. Σου άρεσε που κάνω ζώμη το άρμα μου, τι θε. Ο το μουσ γιατί τα αφήνει το μουσ. Το μουσ γιατί τα αφήνω. Για να κρύβει το προγούλι, γιατί. Για να κρύβει το προγούλι. Δεν μου λε. Καθρέφτη, έχει σπίτι. Πρέπει, κοίταξε. Ή του έχει καταργήσει. Για πε. Κοίταξε, για να σε δουν πρέπει να πάρουν δύο κάμερες. Δύο. Αυτό δεν είναι, κοίτα αυτό λέμε. Είναι τρικάμερο. Κοίταξε, αυτό εδώ πέρα είναι. Κοίτα γλυκάδια που έχει εδώ. Κάτσε να δω γιατί εγώ δεν ξέρω και από τηλεόραση. Δηλαδή πώς φαίνομαι καλά. Κάτσε. Καλά είσαι, καλά είσαι. Πού πρέπει να σα σε δείχνει μερικά κιλά παραπάνω η τηλεόραση. Ναι. Γιατί ξέρει τη τηλεόραση. 91 κιλά. Πώς είσαι, 91. Καλά, πριν ήταν 98 ήσουν. 91 κιλά. Δηλαδή σε ένα μήνα, συγγνώμη ρε παιδιά, είναι περίεργο. Ένα μήνα 8 κιλά. Άμα πάθω καρκίνο πάντω ο ένα υπέσαι ω τάση. Δεν σε κόβω. Δεν με κόβεις. Εσύ χτυπήσεις, δεν χτυπήσεις. Α, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Η μισή από καρκίνο θα πεθάνει. Να σου. Να μου καεί από το καρκίνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο Πάο. Δεν είναι, τα στατιστικά σου δεν είναι καλά. 3 στους 6. Σοφολογάμε από καρκίνο. Δεν είναι καλά. Σταμάτα να μιλάς για αρρώστιες. Καλά σου λέει άρρωστοι. Υπάρχουν άνθρωποι άρρωστοι οι οποίοι ακούνε στο οποίο 100 φορές. Καλά είμαστε. Καλά, εμείς είμαστε σαλεμένοι. Κοίταξε, επειδή είσαι τελείως τρελός, δεν κινδυνεύεις ούτε από καρκίνο ούτε από άρρωστο. Τώρα που χτυπάς το ξύλο, ρε κόκκι. Θα χτυπήσει το κεφάλι σου, ίδιο πράγμα. Τι χτυπάς. Έτσι θέλω. Που μου λέει το κεφάλι σου είναι κούφιο, χτυπάει το ξύλο σου. Φόρμα με παπούτσι. Συγγνώμη, την άλλη φορά θα φορέσω σμόκι για να έρθω στην εκπομπή, ρε φίλε. Φόρμα με πολιτικό παπούτσι. Γιατί εσύ ξεκούμποτο κάνει εκπομπή, εμά μα λε φόρμα. Σε λίγο θα μα τον ακουμπήσει κιόλα δηλαδή. Φόρμα φοράμε. Ο Πάοκ, το Πάοκ το παιχνίδι το χωρίζω που τρέχει σε 4 ενότητε. Το παλτό Αθανασιάδη σε βάλε γκολ. Το παλτό Αθανασιάδη. Δεν είπαμε, είναι παλτό, δεν είναι έτοιμο. Και το, πες το παλτό. Πες ότι είναι έτοιμο. Όταν θα μου δοθεί, ότι είναι έτοιμο. Εγώ λέω το παιδί αυτό πρέπει να παίρνει ευκαιρίε. Ναι. Κάντε τον Τουρσουνίδη κι αυτό να το χάσετε σε δύο χρόνια. Να τον κάνουμε Τουρσουνίδη. Κάντε τον Τουρσουνίδη κι αυτό. Πώ τον κάνουμε Τουρσουνίδη. Κάντε τον Τουρσουνίδη κι αυτό να. Άιντε τώρα. Ένα παίκτη που πέρσι μπήκε με τη Λάρισα. Έβαλε δύο γκολάρε. Σε ποιο μάτσο. Με τι λες, τελευταία αγωνιστική. Δεν υπήρχε αγωνιστικό ενδιαφέρον. Δεν έχει σημασία. 3-4-3, λέγε παρακάτω. Δείχνει ότι ξέρει 100 κιλά μπάλα. Όχι, δείχνει ότι έχει έμφαση στον κόλ. Άλλο ξέρει μπάλα. Δείχνει ότι ξέρει ποδόσφαιρο. Όχι, δείχνει ότι έχει έμφαση στον κόλ. Δουλεύει. Θες να πάρω και εγώ λίγο θέση. Βεβαίως να πάρεις. Ναι. Ο Αθανασιάδης έχει αποδείξει ότι. Πότε τα πόδισε. Πότε τα πόδισε. Όποτε έπαιξε, μου δόθηκε ευκαιρία. Ναι, τι απόδειξε. Απέδειξε ότι μπορεί να παίρνει τι κατάλληλε θέσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Έχει πάρα πολύ καλή επαφή με τον γκολ. Σωστό. Εντάξει. Και είναι, από ό,τι δείχνει, είναι παίκτη περιοχή. Σωστό. Σωστό. Έτσι. Πράγμα που αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι λείπει από τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Πράγμα που το Αθανασιάδη το βάλατε στη σωστή θέση, ενώ τον Φουκαρά τον. Πώς το λένε τον Νικοδόμο, τον Χριστοδουλόπουλο, του αλλάξατε τα φώτα. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Είδαμε έναν ΠΑΟΚ στο πρώτο 25 λεπτό υποφερτό, ο οποίος πλαγιοκόπησε 6 φορές με το Λάκη και 2 με τον Κονσεϊσάο και την πρώτη του ευκαιρία την έκανε όταν υπήρχε στήριγμα στη δεξιά πλευρά από το Βερόν στον Λάκη. Έγινε η πρώτη ευκαιρία. Όχι της μπάλας, έκανε δύο ψιλοευκαιρίες και από το 25 και μετά έχασε όλο το κέντρο. Ξαφνικά ο Θρασίβουλος άρχισε να παίρνει πρωτοβουλίες, ξαφνικά ο Θρασίβουλας πήρε το κέντρο και ξαφνικά ο Θρασίβουλας άρχισε να δείχνει ότι αναζητά κάτι περισσότερο από το 0-0. Έτσι βγήκε περίπου το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται
Από 25 λεπτά, από 22 λεπτά το κάθε. Πριν συνεχίσει, να σου πω ότι η στατιστική λέει ότι ο Πάκ έκανε ακριβώς τις διπλάσεις προσπάθειες από τον. Προσπάθειες έκανε, ρε. Προσπάθειες. Έκανε. Προσπάθειες. Είπαμε δεν έκανε. Έκανε. Τις διπλάσεις. Τι σημαίνει προσπάθεια τελική. Η αριθμή, ότι πολλές φορές λέει την αλήθεια. Λένε πολλές φορές και πολλές φορές λένε τη μισή αλήθεια. Εμείς εδώ είμαστε να αναλύσουμε την άλλη μισή. Κατοχή μπάλα μπαίνει. Ναι, την έχασε από το 25 και μετά την κατοχή μπάλα. Αν θυμάσαι. Η κατοχή μπάλα όλων των πρώτων μιλάω. Πρώτο ημίχρονο μιλάω. Κλείστε το κινητό. Πρώτο ημίχρονο μιλάω. Και βάλτε στο θόρυβο. Άτζα Στολτίδης Πατσατζόγλου Τζόρτζεβιτς εκτός. Γκαλέτη Κοβάσεβιτς πάγκο. Α. Άτζα Στολτίδης Πατσατζόγλου Τζόρτζεβιτς εκτός. Τώρα μιλάμε για τον Πάο. Γκαλέτη Κοβάσεβιτς πάγκο. Στο πάγκο ήταν. Σταμάτα να αποσυντονίσει. Στο δεύτερο του έβαλε. Δεν κατάλαβα. Δεν ξεκίνησαν λοιπόν. Σωστό. Μόνο άντρα που ήταν τραυματία. Θα το βάλω με την πατερίτσα. Φυσικά αυτό που σε έστειλε όταν κατέβαινε στην Τούμπα στο κύπελο με τη δεύτερη ομάδα στο 3-1 ήταν καλά εκεί. Σωστό. Καλά ήταν, γίνεται μια χαρά. Λοιπόν, να τελειώσουμε τον πάγκο. Αυτό που σου έστειλε. Και πάρτε το τσιγάρο από εκεί πέρα να μην σκοτώσει. Δεν θα ανάψει πρώτα γιατί απαγορεύεται. Δεν θα ανάψει. Μπορώ να το κρατάω. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ο ΠΑΟΚ, αυτός που θέλαμε να δούμε ότι μπαίνει. Μέχρι και τον γκολ που έβαλε. Λοιπόν, ο Αναστασάκος δεν υπήρχε στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίκτες. Αυτό το πούμε από τον κόσμο να καταλάβει. Πιστεύω ότι στον Αναστασάκο, γιατί μας και αναφέρθηκες, στην αλλαγή που έκανε το Μπακαγιώκο στο 70 και έβαλε το. Δεν φτάσαμε εκεί. Τον Μπαλάφα. Δεν φτάσαμε εκεί ακόμα. Θα μπορούσε κάλλιστα να βγάλει τον Αναστασάκο. Και να βάλει τον Μπαλάφα. Αναστασιάδη, και αυτό είναι απάντηση στο φίλο που λέει μήπως ο Κλάους είναι για δουλειά πέντε. Όχι, όχι, όχι. Άκου, άκου. Πρέπει σε αυτό το παλικάρι, γιατί έχει αποδείξει όποτε έπαιξε και στα φιλικά και στα επίσημα μάτια ότι προσπαθεί και ότι έχει επαφή με τον κόσμο, πρέπει να το δουν οι κατάλληλες ευκαιρίες. Φυσικά είναι πολύ σωστό αυτό που λες, ότι δεν πρέπει να το φουσκώσουν μετά. Είναι ανέτοιμο ακόμα το παλικάρι. Για να μην μείνει και αυτός, να μην μείνει και αυτός, όχι βέβαια, να μην μείνει και αυτός αιώνιο ταλέντο. Όπως έλεγε ο Σουνίδης. Πάντως τώρα ένα πατσάκο. Τον βοηθάνε από σαρδέλα να τον κάνουν γαρίδα και να τον πουλήσουν αστακό. Άκου τώρα. Καταρχήν ο Αραμπατζής δεν ήταν ποτέ σαρδέλα. Σαρδελίτσα είναι. Ξεκίνησε σαν γαρίδα στον πάγο. Ναι, σαρδελίτσα είναι. Αμυντικά σαρδελίτσα είναι. Μην πάμε στα επιμέρους, να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι. Το παιχνίδι λοιπόν μέχρι τον κόλ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο με έναν Μπακαγιώκο ο οποίος έπαιζε σε τρεις θέσεις. Έναν μαγικό Μπακαγιώκο. Ο οποίος ήταν καλό που τον έβγανε έτσι. Και σωστά. Έναν Βερόν ο οποίος ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο αρκετά. Και έναν ΠΑΟΚ ο οποίος και ο Κονσεϊσάο ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο κατά 30-40%. Ο Γλυκούλης ανέβηκε. Το Λάκι το Γλυκούλη το βλέπεις. Ποιο Λάκι. Στην τηλεόραση, δεν στο καταλάβεις. Γιατί Γλυκούλη μας τον έλεγε. Γλυκούλης ήταν. Και κατηγορούσε και κάποιους γιατρούς που αποχωρήσαν και κάποιους που ήρθαν. Έτσι, αλλά αυτός ο Γλυκούλης βλέπεις ότι από τα 11-12 μάτς που έχει δώσει φέτος, στα 6 είναι ο καλύτερος παίκτης. Στα 4. Μην το δεις με τον σαν τον κόκκινο να ξαπλώνεται κάτω. Μην το δεις να ξαπλώνεται κάτω. Εσύ όλους έχεις πεθάνει και σου λέω να μην ξαπλώνεις εσύ. Δεν μπορεί να είναι πιο μπροστά να βγει. Όπως κάνει τώρα με τον Λούπε το ίδιο μας. Δεν έσκαψε κανένα λάθο, γορίλα. Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο με το παιχνίδι. Γιατί τώρα διακόπτουμε για ανούσια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μέχρι που έβαλε τον γκολ ήταν αυτός που θέλει να δουν οι οπαδοί του. Με καλά στατιστικά, με κίνηση από τον άξονα, με πλαγιοκοπήσεις από αριστερά περισσότερο γιατί ο Λάκης δεν μπορούσε να φανεί στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι που βάζει τον γκολ. Από εκεί και πέρα ο Σάντος αποφασίζει να αποσύρει τον Μπακαγιώκο για να βάλει τον Μπαλάφα. Δίνει λοιπόν. Ο Σάντος κάνει αυτό το οποίο κάνει πάντα. Ναι. Πετυχαίνει γκολ ναι. Και κοιτάει να το κρατήσει. Όχι, περίμενε. Πάντα. Το να δώσω εγώ την ευκαιρία στον αντίπαλό μου να πάρει την κατοχή της μπάλας, να εγκατασταθεί έξω από την περιοχή μου και με ορθόδοξο ή ανορθόδοξο τρόπο, με γκολ κανονικό ή χέρι, να δώσω την ευκαιρία στον αντίπαλο να διεκδικήσει. Ότι μέχρι εκεί που ήταν ο Μπακαγιώκο και ο Λάκης, ο οποίος δεν μπορούσε να ανέβει ο Θρασίβουλος. Δεν μπορούσε να ανέβει ο Θρασίβουλος. Από τη στιγμή που βγήκε ο Μπακαγιώκο και μπήκε ο Μπαλάφας, ανέβηκε 30 μέτρα ο Θρασίβουλος απάνω. Καταρχήν τον Μπακαγιώκο. Ο Μπακαγιώκο δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Είχαν να ασχοληθούν με τον Μπακαγιώκο 2 και 3 παίκτες του Θρασίβουλου. Ναι, δεν βγαίνει. Έτσι. Βγήκε ο Ρόκας, βγήκε ο Μπάκος ο κεντρικός, βγήκε ο αριστερός ο Μπακ. Τρία άτομα μπροστά κάναν υπεροχή. Δεν σου λέω ότι ο Θρασίβουλος είναι μεγάλη ομάδα, η σπουδαία ομάδα. Του έδωσε το δικαίωμα, κύριε Σάντος, να βγει μπροστά και τα. Κι αν ο Πάοκ. Ο έβαλε 3 γκολ στην ΑΕΠ. Κι αν ο Πάοκ. 0-3. Ναι, κι αν ο Πάοκ, σωστό. Κι αν ο Πάοκ έβγαινε ισοπαλία, σήμερα θα ουρλιάζατε όλοι για το Σάντος. Το ούρλιαγμα αυτό εδώ δεν το ακούμε γιατί έκανε το Κλάους Άλοφς την παλιά, την κολάρα μέσα στην περιοχή και τελείωσε το. Κάποια αρνητικά σχόλια. Ναι.
Αλλά σίγουρα δεν θα υπήρχε αυτό που λες ότι θα ουρλιάζανε. Θα ουρλιάζανε οι παοξίδες τώρα, η Ρεμόλ. Αν μπορείς, δεν μπορείς να ουρλιάξεις. Ο ΠΑΟΚ παίζει ποδόσφαιρο σκοπιμότητος, δεν παίζει ποδόσφαιρο και ουσίας. Εγώ είπα κάτι. Στάσου ρε κόκκινε, ένα λεπτό. Ο ΠΑΟΚ τακτική δεν έχει καλή όταν κερδίσει την μπάλα. Πρόσεξε. Όμως. Δεν έχει ανάπτυξη, εννοείς. Περίμενε. Δεν έχει, έχει ανάπτυξη. Δεν έχει την ανάπτυξη. Τακτική καλή δεν, δεν έχει την ανάπτυξη πάνω δουλεμένη από τον προπονητή σαν ομάδα. Τι έχει ο ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ και το Σάντος το σώζουν μεμονωμένα κάποιοι ποδοσφαιριστές. Είτε λέγεται Κοντρέρας αυτός που έρχεται από πίσω. Πολύ μεγάλο. Είτε λέγεται τον Γκαρσία, είτε λέγεται τον Βερόνο. Είτε λέγεται τον Μουσλίμο. Και ο Μπακαγιώκο πλέον. Όπως τον Μπακαγιώκο πλέον. Σώνουν και τον Ολυμπιακό. Ναι. Φάνηκε λοιπόν σήμερα, χθες μάλλον, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ σε επιθετική τακτική, δηλαδή παραγωγική τακτική, είναι όχι αδούλευτος, δεν είναι τόσο καλά δουλεμένος. Αδούλευτος είναι ο Ηρακλής. Θα τα πούμε αργότερα. Σε επιθετική τακτική. Αδούλευτος. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ στηρίζεται σε ατομικές ενέργειες περισσότερο των παιχτών του παρά σε αυτοματοποιημένες κινήσεις, σε εφαρμογές 1-2, σε χώρους που βγαίνει μπροστά, έχει στηρίγματα κτλ. Έχει για παράδειγμα ένα Βερόν, ο οποίος έχει το νου να δώσει στήριγμα στο Λάκι για να βγάλει επίθεση από εκεί και να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει αγωνιστικό τετράγωνο, να κερδίσει την μπάλα και να μπει. Δεν είναι όμως δουλεμένο αυτό. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ είναι δουλεμένος πάρα πολύ. Μπορώ να μιλήσουμε για το παιχνίδι. Συγγνώμη, μπορώ να μιλήσουμε για το παιχνίδι. Τι να πούμε άλλο για το παιχνίδι. Γενικότερα για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Τι να πούμε άλλο. Για το παιχνίδι, το συγκεκριμένο. Τι είπαμε άλλο. Τι θες να πεις. Πρόσθεσε, τι θες να πεις. Ό,τι. Να προσθέσω. Υπάρχουν πολύ βασικά πράγματα. Καταρχήν, ο μικρός μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Όταν σε τρέχει. Ρε ο μικρός. Ναι. Άμα τρακάρει με τον Τρέγια, θα του έρθει αιμόπτυση. Και έχει σημασία. Θες εσύ να μπει ο μικρός και να φάει 6 μήνες. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής. Ο Σόλσκερ, ο οποίος έπαιζε στη Manchester United, ο οποίος είναι πιο αδύνατος. Τι ταχυδύναμη έχει. Τι δύναμη στην ταχύτητα έχει. Τι αντοχή στη δύναμη έχει. Ο οποίος είναι πιο αδύνατος. Τις μετρήσεις, ξέρεις. Λοιπόν, άκου, επειδή εγώ έμαθα για τις μετρήσεις. Έμαθα για τις μετρήσεις. Ο οποίος έμπαινε πάντα αλλαγή και πάντα έβαζε γκολ. Ναι. Και εγώ ρωτήσω τον Τρέγια. Καλό αυτό. Ναι. Μπράβο. Εγώ ρωτήσω τον Τρέγια. Τον θες τον Αθανασιάδη να σου τον δώσει κάνα κλωτσίδι ο Κυριάκος και να στον αφήσει 8 μήνες έξω. Όχι. Ούτε εγώ το θέλω. Δεν είναι έτοιμο το παιδί. Σωματοτυπικά. Πρόσεξε, πρόσεξε. Μέσα στην περιοχή που λες. Μέσα στην περιοχή που λες. Οι θέσεις του. Οι τοποθετήσεις του. Το έμφυτό του. Αυτό που του έδωσε ο κατασκευαστής. Θεό τον λέει αυτός. Ο κατασκευαστής. Αυτό που του έδωσε ο κατασκευαστής, λοιπόν, που, το οποίο δεν διδάσκεται, δεν μαθαίνεται, απλά βελτιώνεται και δουλεύεται, αυτό το έχει. Αλλά εσύ στη θέση του Σάντος θα τον έβαζες με κίνδυνο. Το παιδί είναι αδύναμο. Και αδύνατο και αδύναμο. Γι' αυτό δεν τον βάζει. Δεν είναι ο Σάντος. Κοίτα οι προπονητές και μετράνε. Δεν είναι, δεν είναι ο λόγος. Η σωματική διάπλαση του Θανασιάδη, ο οποίος δεν παίζει αυτή τη στιγμή 11 λεπτά. Είναι μεγάλος λόγος. Όχι. Μεγάλος λόγος. Είναι ότι δεν είναι ακόμα ψημένος και το θεωρεί ο Σάντος ακόμα ανέτοιμο. Έτσι. Τώρα, όσο. Μετέφρασε το όπως θες. Κολλάμε σε αστεία πράγματα. Είναι, ναι. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Χωρίς να παίζει το ποδόσφαιρο, αυτό που θέλουν οι περισσότεροι φίλοι να βλέπουν. Πάω γρήγορα, αποκομίζει φέτος στην ουσία. Επίτρεψε μου να ολοκληρώσω. Έχει 5 παίκτες οι οποίοι είναι πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Έχει τον κόσμο ο οποίος τον πλαισιώνει και το βοηθάει όλο αυτό το πράγμα. Και με την ανάλογη κίνηση από εδώ και πέρα και με τους άλλους δύο να σέρνονται, μιλάω για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, είναι μεγάλη ευκαιρία. Τέλος. Να μπει στο τσάμπι. Τέλος. Δεν έχουμε πολύ ώρα στη διάθεσή μας. Να πούμε δύο κουβέντες. Πάμε δύο κουβέντες, περνάμε στον Ηρακλή και στον Άρη. Τέλος. Αυτό που αποκομίζω για άλλη μια αγωνιστική Κυριακή είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Παρόλο τις ελλείψεις που έπαιζε τη μισή του ομάδα, κρατήθηκε δεύτερος στην βαθμολογία. Έτσι. Βλέπουμε όλοι τις προθέσεις των διαιτητών. Τι έκανε διαιτητές. Έτσι. Βλέπουμε ότι δίνει την assist με μπουνιά ο παίκτης του Λεβαδιακού, ο Ρόκας, πώς το λένε αυτόν. Ο Δαλόκας είναι στα 2 μέτρα. Δεν το είδε. Στα 2 μέτρα ήταν και με τον Γκαρσία. Δεν το είδε. Ο Κάκος ήταν στα 2 μέτρα. Ο Κάκος που ήταν. Δεν το είδε. Ο Κάκος το είδε. Ποιος. Η γροθιά του Γκαρσία. Εγώ σου λέω. Υπάρχει μια. Όπως δεν είδε το ένα, δεν είδε και το άλλο. Πώς θα γίνει. Δύο λάθη της διαιτησίας στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι. Η αποβολή του παίκτη του Θρασίβουλου που δεν υπάρχει αποβολή γιατί σηκώνει τη φανέλα μέχρι εδώ. Δεν τη βγάζει. Ναι. Δεν τη βγάζει και είναι υπερβολικό ο διαιτητή. Βυζάκι δεν είναι. Ναι. Να δει βυζί. Δεν είδαμε βυζάκι. Στάσου. Βάλε ρησίκα να το κάνω. Ναι, δεν είδαμε το βυζί, ρε παιδί μου. Μέχρι τον αφαλό τη 20 ήταν απέβαλα. Αυτό λέμε, ναι.
Και η φάση που όντως κάνει χέρι ο Ρόκας, εγώ πιστεύω δεν το βλέπει. Δεν νομίζω το κάνει άδικη στον Πάο. Καλό διαιτητή ο Ρόκας. Δηλαδή έπρεπε να στηριχθεί. Έπρεπε να στηριχθεί ο Πάο 2 βαθμού, συμπληρώνεται το ίδιο διαιτητή. Εντάξει. Και να κλείσει. Και να κλείσει. Καλώς. Καλώς. Όλες οι ομάδες έχουν στερηθεί από πολλά διαδικασία. Πότε έχετε χρειάζεται να πλατιάζετε. Τέλος. Το είπε. Σε όλο το παιχνίδι δεν έδειξε ότι προσπάθησε. Ξέρετε που τσαντίστηκαμε τον Δαλούκα. Στις δύο κίτρινες που έπρεπε να κάνει. Δύο κίτρινες από πότε έχετε να το δείτε αυτό. Στην ίδια φάση. Εκείνο ήταν και θέλω κάτι άλλο να πατήσει αυτό που. Πώς μπορεί και δίνει κίτρινη κάρτα ή ξεκινάει το παιχνίδι εφόσον ο Δάλας είναι στην περιοχή του. Να απαντήσω. Ναι. Τα θέλει ο κόλο. Τα θέλει ο κόλο του Γκαρσία. Τα θέλει ο κόλο του. Τα θέλει ο κόλο του. Και πώ τα θέλει ο κόλο του. Αυτή η ποδοσφαιρική απάτη. Κάτσε τώρα, περίμενε. Πάμε πάνω στον Γκαρσία. Ακούω τώρα. Και να σου πω και εγώ και κάτι. Αυτό τον Γκαρσία. Δεν με απαντά. Αυτό τον Γκαρσία θα τον πληρώσει ακριβά. Δεν με απαντά. Ναι. Εντάξει, έχει δίκιο. Αλλά αυτό τον Γκαρσία. Τι θα το κάνω που με αυτό τον Γκαρσία. Γουνιά του Γκαρσία. Τον παραμυθά αυτό τον Γκαρσία. Γιατί μπάλα δεν έπαιξε αυτό. Είναι όχι. Πρώτες τρεις αγωνιστικές. Ναι. Τις πρώτες τρεις αγωνιστικές παικταρά τον έλεγε. Ναι. Παικταρά τον έλεγε. Αυτή η απάτη ποδοσφαιρική. Για σένα. Για μένα. Για μένα. Απάτη. Αυτή η απάτη ποδοσφαιρική η οποία παίζει ένα μάτς δεν παίζει δύο. Τραυματίας είναι τη μια δεν παίζει την άλλη. Καταναλώνεται σε μαγκές, σε πρωτοσέλιδα και ιστορίες το παλικάρι μας. Θα την πληρώσετε τρέγια. Όπως το λέω, η άποψή μου. Θα την πληρώσετε. Τελειώσαμε. Ένα παίχτη με κάκαλα, άντρακλα, δεν μασάει από κανέναν. Σιγάρε, σιγάρε Γιώργο Φούντα. Πολλά οι άλλοι δεν έχουν. Είχα πολύ καιρό να δω το ίδιο παίχτη και το κουστάρω. Άλλο κάποιο αυτό. Για το αντριλίκι του. Τι αντριλίκι. Για το αντριλίκι του. Αντριλίκι, ξέρεις τι είναι. Τι αντριλίκι. Τι αντριλίκι. Μπουνιά κάτω δύο. Τι αντριλίκι. Πέρα από αυτό και τις πρακτικές του καλούς είναι. Οι οποίες. Αυτό που ξέρει. Μόνος του. Άκου. Αυτό που ξέρει ο Γκαρσία να δώσει και μπορεί να δώσει το δίνει. Το έχει δώσει. Όχι. Βέβαια. Όχι. Εγώ θα πάω ξύς. Το 50%. Το 50% σε αυτό. Θα σου δώσει και τα 100%. Εντάξει, δεν διαφωνεί κανείς. Θα. Λοιπόν, τέλος με το πάω. Τέλος με το πάω. Πάμε στον Άρη. Παιδιά, εμείς, ναι, καταρχήν. Ναι, περίμενε, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Τρέγια. Αυτός ο Γκαρσία δεν είναι ο Ουρουγουανός Κολτσίδας. Τι? Ο Ουρουγουανός Κολτσίδας δεν είναι. Δεν κατάλαβα τι. Ο Ουρουγουανός Κολτσίδας. Και ο Άρης είχε κάποτε ένα παιχταρά, ο οποίο το γούσταρα και εγώ για το Αντρελίκη και εσύ με έδειξε ότι είναι δολοφόνος. Και κάνει δολοφονικά τάκλι στο Λαρίκι, έτσι έλεγε. Για τον κύριο Κολτσίδα. Για τον κύριο Κολτσίδα, Γιώργο Κολτσίδα. Ναι. Εγώ σου έλεγα τέτοιο πράγμα. Δεν μου έλεγε. Όλοι οι παοξίδες μου το λέγανε. Πέστε εσύ πρώτα για τον τέτοιο να συμπληρώσει. Δεν σε ήξερα τότε. Προφανώς το έλεγε. Ότι άλλη συμπεριφορά έχει με τον Κολτσίδα και άλλη με τον. Πέστε εσύ την κριτική σα δύο λεπτά για τον Άρη και μετά θα μιλήσουμε. Λοιπόν, τον Άρη δεν τον είδαμε. Τον Άρη δεν τον είδατε. Δεν τον είδατε. Να μα πει αυτό. Τι να πει. Δεν έχει σχόλια. Για τον Πάο μία ώρα σχόλια. Είδα τον είδα. Δεν μπορεί να πει. Όχι να εκτεθεί. Κάτσε από τη στιγμή που δεν είδα τον Πάο. Δεν τον εκτεθεί. Ποιο θα εκτεθεί. Πολλές φορές εκτέθηκε. Όχι, δεν μπορώ. Μιλά και αυτό σου λέω. Λοιπόν, μίλα. Τι να μιλήσω. Για ένα μάτς που δεν είδα. Δεν έχω να πω τίποτα. Πώς δεν είσαι. Φάεις είδες και μου. Γιατί βγάζω εγώ. Μα είπες. Βγάζω εγώ. Γκολ οφ σάι και πέναλτι. Όχι. Διαμαρτύρεται ο Πανσεραϊκός για δύο φάσεις. Γκολ οφ σάι και πέναλτι. Για μια φάση γκολ. Πέναλτι και για τον γκολ. Δεν είναι πέναλτι. Η φάση που διαμαρτύρεται ο Πανσεραϊκός. Απλά επειδή το είδα λίγο σπίτι. Φαίνεται το γκουγουλιά κάποιος να τον ανατρέπει πίσω. Δεν ξέρω αν τον ανατρέπει όχι. Είναι έξω από την περιοχή. Είναι έξω. Το είδα ότι είναι έξω από την περιοχή. Δεν ξέρω αν τον ανατρέπει. Επειδή το έζησε γρήγορα. Αν τον ανατρέπει είναι κόκκινη κάρτα. Στη θύρα ένα που ήμουν, φάνηκε ότι πάει για την μπάλα. Έτσι. Ο αμυντικό φάνηκε. Αν τον ανατρέπει είναι κόκκινη κάρτα. Είναι έξω από την περιοχή. Εντάξει, φάνηκε ότι πάει για την μπάλα. Δεν έχει σημασία. Τάκλινγκ ξέρει πίσω από τον παίκτη. Πέναλτι δεν είναι πάντω. Πέναλτι δεν είναι σίγουρο. Τον κύριο εδώ. Άρα πάει. Πέναλτι δεν είναι. Και ο Κουκουλιά το είπε. Λέει ότι δεν ξέρω αν είναι μέσα ή έξω, δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ έφαγα κλωτσιά. Τώρα εσεί δείτε που ήταν. Παλικάρι, ότι και το άλλο. Ο οποίο χειροκροτήθηκε στο χάρτη. Ναι. Το δε offside, να μπορούμε να μιλάμε για offside όταν υπάρχει κάμερα στην ευθεία. Δεν υπάρχει κάμερα στην ευθεία. Από τη δεν υπάρχει κάμερα στην ευθεία. Άμα βγάλει την κάμερα στην ευθεία και είναι offside, θα πούμε offside. Δεν μπορούμε να πούμε. Επειδή δεν είναι offside. Επειδή το μάθαμε. Επειδή δεν είδα το παιχνίδι, είδα του αριθμού πάλι. Άντε ρε με του αριθμού. Ο Άρης είχε τι τριπλάσει προσπάθειε από τον. Ο Πασεραϊκό Γρηγόρη. Δεν λέει τίποτα. Ο Πασεραϊκό ήρθε, έπαιξε με τον τερματοφύλακα και 10 παίκτε πίσω από το κέντρο. Με διπλή ζώνη άμυνα. 10 παίκτε πίσω από το κέντρο. Έκανε μία επίθεση στο παιχνίδι. Ωραία. Δεν μου λε. Ο Ηρακλής με τον Πανσεραϊκό την ίδια αγωνιστική συμπεριφορά έκανε. Ο ένας στη Λάρισα και ο άλλος στο. Θα πάμε μετά στο.
Παρακάτω, εγώ, ναι, θα πει για τον κόσμο. Αφού δύο λεπτά θα μιλήσω μόνο, επειδή δεν ήσασταν. Εγώ ένα θα πει. Εγώ θέλω να πω πρώτα απ' όλα, ήμουν ένα από του 16.000 οπαδού του Άρη. 16.000 τυχερού οπαδού του Άρη. 13.000 εισιτήρια. 12.867 κύριε Σιμέρι για τα εισιτήρια του Άρη. 3 ώρα Κυριακή μεσημέρι. 12.867 κύριε Τρέγια. 16.000 κόσμο κύριε. Ορίστε. Καταρχήν θέλω να πω. Στη Φιλή, πόσο ήταν. Τόσο συγχαρητήρια. Πόσο ήταν. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τη Φιλή. Για να μιλήσω, κάτσε ρε παιδί μου, να μ' αφήσει δύο λεπτά να μιλήσω. Μίλησε Τρέγια, δεν σε διέκοψα. Λέγε. Μίλησε 5 λεπτά, δεν σε διέκοψα. Σε ακούω, λέγε. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα. 16.000 οπαδούς του Άρη, το ξαναλέω. 12.867 τα εισιτήρια. Σε ένα μάτς μη εμπορικό, δεν ήταν sold out. Σε ένα μάτς μη εμπορικό. Με τον Παστερακό. 3 ώρα το μεσημέρι τελειώνω, άσε με ένα λεπτό. Σε μη με διακόπτη, άσε με ένα λεπτό. Είσαι sold out, έχει κάνει φέτο. 4. Άσε με να μιλήσω, ρε. Ναι, λοιπόν. Και το 5. 12.867 ξαναλέω, άσε με να μιλήσω. Μα με διακόπτη θα μιλήσει εσύ, δεν θέλω. Δεν θέλω ξαναμιλήσω. Άσε με να μιλήσω ένα λεπτό. Λοιπόν, 12.867 τα εισιτήρια. Ρεκόρ. Συνέχεια. Θέλω, ναι. Επίσης θέλω να πω κάτι. 200 με 300 περίπου ήταν οι οπαδοί του Πασαρακού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, Ραπτόπουλε. Άσα, μην το αφήσω. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους 200 φιλάθλους του Πασαρακού για την πολύ σωστή συμπεριφορά. Γιατί με κάνεις έτσι. Αλλά ένα σύνθημα στην αρχή του αγώνα δεν μου άρεσε. Βρίσανε το συμπολίτη. Μην το την ομάδα του Πλεάνθου. Βρίσανε. Θέλω να το... βρίσανε οι 300 φίλαθλοι του Πασαραϊκού. Αφού έλεγε πω, ξύδεσαι τα για μένα δεν μου άρεσε το σύνθημα πριν αρχίσει οι φίλοι του Πασαραϊκού. Τι λέγανε. Στο συμπολίτη. Βρίσανε το σύνθημα για τον Πάο και τον Ραπτόπουλο. Εμένα αυτό το σύνθημα δεν μου άρεσε. Βέβαια ακούστηκαν ότι θα έρθουν υποαξίδε. Εγώ τώρα 300 ανθρώπου να βρίζουν τον Πάο. Δεν νομίζω να ήταν υποαξίδε. Τέλο πάντων δεν μου άρεσε. Δεν ακούστηκε. Ο Ραπτόπουλο είπε ότι θα πάρει υποαξίδε. Δεν ακούστηκε. Ο Ραπτόπουλος. Σε πληροφορώ λοιπόν κύριε Ραπτόπουλε ότι 300 φίλοι του Πασαρακού, οι οποίοι κατά τα άλλα ήταν πολύ καλή συμπεριφορά τους, καταφέρθηκαν αντίον με ένα σύνθημα εναντίον του ΠΑΟΚ. Για μένα ήταν κατακριτέο. Δεν, βέβαια φαίνεται ότι δεν υπήρχε ούτε ένας οπαδός του ΠΑΟΚ μέσα στην κερκίδα τους. Ήταν 300 φίλοι του Πασαρακών, οι οποίοι χειροκρότησαν στο τέλος και την ομάδα του Άρη. Ήταν δίκαια η νίκη μας. Ο Άρης ήταν μέτριος, Ραπτόπουλε. Δεν θέλω να λέω παραμύθια. Ποια θύρα ήσουν, Μπουγάντζα? Ο Άρης ήταν μέτριος. Αντιπολίτευση κάνεις. Όχι, φίλε, κάνεις λάθος. Αυτό είναι χαζομάρα που λες. Όλοι οι οπαδοί του Άρη και το γνωρίζεις πολύ καλά είναι ενωμένοι στο γήπεδο. Και τα συνθήματα που έχει ένα στην 3 ή ένα ή η θύρα 3 στην 1 είναι ξέρεις. Δηλαδή φωνάζουν οι μισοί και οι άλλοι μισοί απαντάνε. Λοιπόν, ο Άρης ήταν μέτριος, αλλά με τις κινήσεις του Ερνάντεθ στο δεύτερο ημίχρονο που πέρασε. Δεν μπορεί μόνο στο Κόκε, γιατί δύο Γρηγόρη, δύο center back του αντιπάλου πέφτουν πάνω στον Κόκε και τον δεν μπορεί να παίξει ο άνθρωπος, ένας εναντίον δύο παιχτών. Έβαλε τον Βλόντατσικ, ελευθερώθηκε ο Κόκε με αποτέλεσμα να πετύχει τον γκολ. Βοήθησε πάρα πολύ και η αλλαγή του Ζεντίν. Πάρα πολύ η αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο από τον Τζέντζι. Ξέρει 100 κιλά μπάλα. Ξέρει πολύ μπάλα. Ξέρει μπάλα. Μερικές φορές είναι λίγο τράβημα το αυτάκι γιατί κάνει κατάχρηση τη μπάλα. Το καλό για τον Άρη είναι ότι ο Άρης εδώ και 4 παιχνίδια παίζει καλό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και ήταν στοιχηματικές μου επιλογές. Ήτανε δεν το άκουσα. Από τα παιχνίδια δεν το άκουσα. Και να μην τα άκουσες γραμμένα. Εντάξει, εγώ λοιπόν, βασικά έχασα στοίχημα γιατί έπαιξα το βάλει πάνω από 3 γκολ. Μου λες. Το έχασα το στοίχημα. Καλά. Άντε να τον κάνεις κορνέτα φέτος, ρε. Ορίστε. Το Ρενάτερ να τον κάνεις κορνέτα. Γιατί ποιον έκανα κορνέτα. Σαν τον Μπρίγκιπς. Τον έκανα κορνέτα. Τον έκανα κορνέτα. Τον έκανα κορνέτα. Ήρθε στον Άρη στην ομάδα μου, με έβγαλε περπατώντας στην Ευρώπη. Ερώτηση. Ηρωνεύεσαι. Υπάρχει θέμα Ερνάντε μετά από αυτά τα αποτελέσματα. Κοίταξε, από τη στιγμή που ο Σκόρδας βγήκε και είπε, αν και πολλοί φίλαθλοι του Άρη, και εγώ ανάμεσά τους, είμαι αντίθετος, από τη στιγμή που η διοίκηση και ο πρόεδρος από τη στιγμή του στηρίζουν, καλό θα είναι και εμείς να τον αποδεχθούμε. Και να σε πω και κάτι για τον Ερνάντεθ. Και να σε πω και κάτι, Γρηγόρη, για τον Ερνάντεθ. Οι αλλαγές που κάνει ο Ερνάντεθ, που εγώ σου λέω, ειλικρινά τον έχω κάνει μεγάλη κριτική τον Ερνάντεθ, και από εδώ από την εκπομπή, οι αλλαγές του Ερνάντεθ μέσα στο παιχνίδι είναι πολύ καλύτερες και πολύ σωστότερες από του Μπάκεβιτς. Να ρωτήσω κάτι. Πολύ σωστότερες. Να... Και πάντα στο σωστό, στο σωστό χρόνο. Να ρωτήσω πάντα κάτι. Μετά το μάτς έγινε κάτι της Λέσχης εκεί, μια συγκέντρωση. Μπορείτε να μας ενημερώσετε τι έγινε. Τι έγινε της Λέσχης, Δευτέρα είναι η Λέσχη. Να τελειώσουμε τα αγωνιστικά. Έχει ένα ρεπορτάζ η Λέσχη, το πήρατε χαμπάρι. Ειλικρινά αυτό δεν το έμαθα από τα ραδιόφωνα. Δεν σας ενημερώσατε. Ειλικρινά το έμαθα από τα ραδιόφωνα. Για πες εσύ που ξέρεις. Τίποτα, πήγαν σε ένα ξενοδοχείο κεντρικό. Σήμερα, τώρα, μετά το μάτς και παρουσιάσανε, λέει, τους ρόλους της Λέσχης.
Σας... Η προσέλευση ήταν πολύ μικρή, λέει, πάρα πολύ μικρή. Γιατί δεν μάλλον ξέρω, γιατί ανημέρωτη. Ναι. Ό,τι δραστηριότητα έχει, λες, και μου στέλνει στο κινητό όλα τα μέλη. Τι έγινε, μπορεί να ήταν μόνο θα μάθουμε αύριο. Το συμβούλιο της Λέσχης. Έλα αύριο. Μάλλον αύριο η Λέσχη. Μπορούμε να έχουμε και εμείς ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Λέσχης. Φυσικά. Φυσικά, γιατί. Να, εδώ έχει ο κ. Απτόπλος να έρθει αύριο στη Λέσχη. Θα τον κεράσουμε και κάπου. Για να τις λέμε και από το ραδιόφωνο. Για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Για να τις λέμε και από το ραδιόφωνο. Όλοι και εσύ μαζί είπε ότι ο Άρης στην Ξάνθη έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν κέρδισε όμως. Έτσι, αλήθεια. Ενώ σήμερα που ήταν μέτριος. Και με την Τρίπολη. Και με την Τρίπολη έπαιξε καλή μπάλα. Δεν κέρδισε. Σήμερα όμως ήταν μέτριος. Πήρε όμως τα τρία ποταλάκια. Το ζήτημα τι είναι, να παίζει καλή μπάλα και να μην κερδίζει ή να παίζει μέτριο όπως σήμερα και να δει. Το καλύτερο είναι και μπάλα να παίζει και να κερδίζει, αλλά και τα δυο άμα δεν κέρδισε. Να μην παίξει μπάλα. Μέτριος όπως σήμερα και να παίρνει τα τρία ποταλάκια. Και όχι να παίζει μπάλα όπως την Ξάνθη. Ωραία, πάμε στον Ηρακλή. Μίλησα εγώ ένα λεπτό σου ζήτησα. Τι είστε? Ωραία, τρίχα, κοίτα και δεν σου αρέσει. Α, τον άνθρωπο να μιλήσει. Δεν μιλήσω εγώ, τι πάμε στον Ηρακλή. Να μην μιλήσω εγώ, ρε. Άντε, μίλα. Άστο να μιλήσει. Δεν μιλήσω, 40 λεπτά θέλω, ένα λεπτό. Άντε, πες. Λοιπόν, όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Τι μετράς, τα 40 δευτερόλεπτα. Καλά, μωρέ, είσαι. Έλα, τελεία, ναι. Τι μωρέ, να μην μιλήσω, μωρέ. Μίλα. Μίλησε μία ώρα. Εγώ δεν πήγα στο μάτς, δεν θα μιλήσω για το μάτς. Τώρα θα έρθει αυτό μετά την ανοιχτή. Δεν με αφήνει, μωρέ, πιάνει το ρολόι. Εντάξει, το κλείνω. Μίλα, ρε, Ζάχ. Λοιπόν, και πριν το μάτς, αλλά και τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω, εγώ παρατηρώ, σίγουρα όλοι οι Αριανοί το παρατηρούν. Υπάρχει ένα μένος, είναι ένα μένος, υπάρχει ένα μένος όλων των ΜΜΕ κατά του Άρη. Άντε πάλι. Άσε ρε, θέλω να πω αυτό που θέλω εγώ. Θα πεις εσύ τι θα πω, μωρέ. Θα πεις εσύ τι θα πω εγώ. Αυτό το κουσούρι. Ρε, τι θα μας κάνεις, μωρέ. Ένα λεπτό θα μιλήσεις, άστο. Κυριγούν τώρα, έλα, συνέχισε. Ψέματα είναι. Καλά μου είναι, πλάκα μας κάνεις. Εδώ βγαίνουν παραγωγή. Εδώ ο Άρης είναι της πόλης, εδώ της Θεσσαλονίκης. Εκτός αν είναι από άλλη πόλη. Τι είπαν, Ζάκο, πριν το μάτς. Μπορείς να ολοκληρώσεις το παραγωγή. Ναι, ρε, δεν με αφήνει, ρε, άνθρωπε. Δεν με αφήνει εδώ. Αφού το κάνει, άστον. Λοιπόν, όλη και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν το μάτς, σφαγή του Πασεραϊκού. Σφαγή του Πασεραϊκού. Κερδίζει ο Άρης στο μπάσκετ μία. Ένα μονόστιλο πάνω δεξιά έχουμε τον Μουσλίμοβιτς με τις μπατερίτσες. Άλλοι με μπατερίτσες δεν υπήρχαν, μόνο ο Μουσλίμοβιτς υπήρχε. Άλλοι δεν υπήρχαν. Τελειώνει το μάτς, τελειώνει το μάτς. Φυσικά θα μου πεις και όπου και να γυρίσεις, σας πρόμαυροι υπάρχουν. Δεν υπάρχει κανένας κίτρινος. Λογικό, λογικό. Συμφωνώ, συμφωνώ. Μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου. Συμφωνώ με τον Τρίγκα. Μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου. Μα συμφωνώ με τον Τρίγκα, είναι λογικό. Μα κοίτα, οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ είναι και οπαδοί. Καλά κάνω. Εγώ λέω εμείς τι κάνουμε. Δεν είναι οπαδοί. Οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ λέω 90% είναι. Εντάξει, για πες μας. Είναι ο παδός ο Τσαλτίδης. Πες μας έναν ακόμη του Άρη. Πες μας έναν ακόμη. Πες μας έναν ακόμη. Γιατί εγώ, άμα αρχίσω να λέω του ΠΑΟ, θα τελειώσω μετάβριο. Γι' αυτό σου λέω. Άμα αρχίσω να λέω. Δηλαδή, οι άνθρωποι, επειδή είναι πολύ μπροστά από εμάς αυτό το πεδίο, και επειδή τα ΜΜΕ δεν είναι η τέταρτη εξουσία, αλλά είναι η πρώτη, οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά. Λοιπόν, Σκόρδα κανόνισε, μας έχουν φέρει πάνω από το κεφάλι. Και επειδή και εμένα η πληροφόρηση μου σαν του Νίκου, ότι μετά το μάτς με τον Όφη μέσα σε εκείνη την εβδομάδα θα ανοίξει τέλος πάντων αυτό το ράδιο, άντε να απαλλαγούμε από όλους τους. Από όλους τους. Απαλλαγή. Τέλος χρόνου. Δηλαδή, ναι. Τέλος χρόνου μιλάμε για τον Ηρακλή. Και του Πασόκ πάλι για απαλλαγή. Τέλος χρόνου μιλάμε για τον Ηρακλή. Τέλος. Θα γίνει το ραδιόφωνο του Άρη. Λοιπόν. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο του Άρη. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο του Άρη. Όποιο κάνει ραδιόφωνο του Άρη, σας το λέω υπεύθυνα, του ΠΑΟΚ ή του Ηρακλή, έχει αποτύχει πάντα. Εντάξει, Ηρακλή, κάτι θα αποτύχει σίγουρα. Επίτρεψέ μου, είμαι στα μέσα πάρα πολλά χρόνια στο λόγο. Δεν γίνεται να κάνει. Εντάξει, θα παίζει απλά 90% Άρη. Όπως παίζει το Μετρόπολης και το Λίμπερο και το. Τι παίζει το Μετρόπολης? Τι παίζει. Πόσο παίζει η Άρη, για πες μας. Για πες μας το ποσοστό. 90, εγώ λέω παίζει ΠΑΟΚ. Τι λες. Πες μας παραγωγούς του Άρη. Μα πες μας, δεν μας. Πες μας του παραγωγούς του Άρη, κύριε Πόκκινε. Ναι, όντως. Και εσύ τη δικιά σου. Ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι δηλαδή Αριανός. Όχι. Δεν είπα αυτό. Πες μας ποιοι μπορούν να πούν για Άρη μέσα στο Μετρόπολη. Ωραία, να τελειώσουμε. Πες μας, λες εσύ. Να τελειώσουμε το Λάρι Σαρακλή και θα πάμε. Θα περιμένω εδώ λοιπόν. Υπομονετικά. Ας τους να κάνουν μόνο κανένα ράδιο και αυτοί. Να κάνουν γιατί. Μα είναι δυνατόν. Πήγαν και στο καμπάνι. Είστε καλό για εσάς, επαγγελματίες. Είστε καλό για εσάς. Μα συμφέρει. Ακριβώς. Η αγορά να ανοιχτεί περισσότερο. Εντάξει, δεν έχουμε να χωρίσουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι κατέβηκαν στη Λάρισα. Πώς ήταν? Οι 11. Ναι. Για τους ποδοσφαιριστές. Α, ναι, ναι. Ξεχάσανε χτες ότι ήταν μια μέρα πάρα πολύ σημαντική. Και τι να κάνουν δηλαδή. Τι να κάνουν.
Δεν μου λες κόκκινε. Να τελειώσω. Όχι, θα σου κάνω μόνο μία ερώτηση. Όχι. Είναι μια μέρα. Αν πας 65 χρονών. Γενής. Αν πας 70 γενής, να τελειώσω. Όχι, όχι. Άλλο θα σου πω εγώ. Θα πας 70 χρονών. Ναι. Θα παντρευτείς, λέμε. Άναξιο, θα φτάσεις 70 χρονών. Και θα έχει γενέθλια η γυναίκα σου. Ναι. Και θα σε πει για τα γενέθλιά της να την πηδήξεις. Ναι. Θα φταίσεις εσύ που δεν θα μπορείς. Θα πάρω ένα Viagra και να την πηδήξω. Ούτε με Viagra θα μπορείς να πηδήξεις. Θα πάρω δύο Viagra. Θα πεθάνεις μετά. Λοιπόν, άρα το θέμα λοιπόν δεν είναι οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Γιατί εγώ στο βίντεο το οποίο το μάτσο το είδα τρεις φορές σήμερα του Ηρακλή. Τρεις το είδα. Είδα ότι οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλέους είναι ανεκπαίδευτοι. Συνέχισε. Και θα σου αναλύσω αύριο και στο ραδιόφωνο, γιατί τώρα δεν έχω πολύ χρόνο. Για ποιο λόγο είναι ανεκπαίδευτοι. Σου λέω λοιπόν τι γίνεται. Ναι. Καταρχήν. Ανεκπαίδευτοι από τους προπονητές. Μπήκαν 11 παίκτες χωρίς ψυχή. Τι δεν χρειάζεται ψυχή. Τακτική χρειάζεται. 11 παίκτες χωρίς ψυχή. Δεν θέλει ψυχή. Η τακτική του Ροδόλφο Μπορέλ είναι. Ξεκινάει από την άμυνα και η φιλοσοφία του είναι αμυντική. Όχι, σε διακόπτω. Η φιλοσοφία του είναι αμυντική. Δεν είναι, είναι αντιποδοσφαιρική. Αυτό είναι αντιποδόσφαιρο. Παίρνει το ποδόσφαιρο. Όταν κάνω άμυνα και δίνω 18 rebound σε ένα 20 λεπτό στον αντίπαλο, είμαι ανεκπαίδευτος. Καταρχήν. Συνέχισε. Άλλο μπορεί... άμυνα να βγω στον χώρο. Δεν μπορεί μια ομάδα η ανάπτυξή της, ναι, όταν κατεβαίνει μπάλα, να είναι μόλις φτάνει κάτω από την μεσαία γραμμή, να είναι σέντρα. Είναι δράμα. Αυτό δείχνει έλλειψη ποδοσφαιρικής παιδείας. Έλλειψη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου. Ανεκπαίδευτη ποδοσφαιριστές. Έλλειψη τακτικής. Μπράβο. Η ομάδα του Ηρακλή εμένα με απογοήτευσε από τη στιγμή που είπαμε και τον γκολ και μετά. Εκεί έδειξε ο Ηρακλής είναι μικρό. Δεν αντέδρασε. Δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ηρακλής θες δεν υπήρξε. Τώρα που ήταν τον γκολ ήταν offside. Όχι, ήταν offside. Μπράβο, ναι, εντάξει. Τσάπα συζητάμε. Όχι, δεν συζητάμε, είναι offside. Όμως μην αναζητάς στους ποδοσφαιριστές την ανυπαρξία του Ηρακλή στους ποδοσφαιριστές. Γιατί? Γιατί έχεις ευθύνη και εσύ και εγώ και όλη η παραγωγή, ναι, που δεν είπανε πάρτε ένα μεγάλο προπονητή στο Ρέμο. Όχι τώρα μετά τον. Το είπα εγώ μετά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Όχι τώρα. Το είπα μετά την. Το είπαμε εμείς. Εμείς βγαίνουμε αργά όμως λίγο. Μετά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Έπρεπε να πούμε πάρε προπονητή το καλοκαίρι. Μετά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, απλά επισημαίνω ξέρεις, γιατί είναι. Τι θέλω να πω. Αν υπήρχε ένα Δραπτόπουλο ή ένα κόκκινο ή ένα τρέκο που οποιοδήποτε. Ναι. Ο παδό παύλα αρχηγό ομάδο στον πάγκο τη ομάδο. Θα τον έπιανε τον άλλο και τον έλεγε ρε σόγλανε, σήμερα έχουμε γενέθλια. Και θα πει ένας αιώνας. Εκεί είναι το λάθος σου. Όχι μισό λεπτό. Ότι ο παίκτης δεν μπορεί. Καλά, μπορεί. Ναι, κοίταξε. Αυτά έλεγα και στον Τρέγια πέρσι. Παλαιότερα. Δεν μπορεί. Πολλά παιχνίδια. Εκείνο ότι είναι ποδοσφαιρικά ανώριμος. Δεν μπορεί, Χρυσέ μου. Δεν μπορεί ο Ηρακλής. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί γιατί. Ο Ηρακλής είναι... έχει τρεις παίκτες. Ναι, είναι ανεκπαίδευτη. Ο Ηρακλής έχει τρεις παίκτες. Είναι ανεκπαίδευτη. Όταν σου έλεγα ότι δεν κινδυνεύει ο Ηρακλής ποτέ. Ναι. Αυτό βασίζεται σε μια πολύ απλή λογική. Στα άτομα. Ότι έχει τρεις παίκτες. Τι είναι αυτοί. Οι οποίοι παίζουν εύκολα οπουδήποτε. Ναι. Είναι ο Κοβαλεύσκι. Μπράβο. Είναι ο Ντιέ. Μπράβο. Και είναι και ο Μαρκέζ. Δεν σώζεσαι. Καλά, σώζεσαι για πλάκα. Και έχει τρεις οτρασίβουρους πολύ καλούς. Το Ρόκα. Έχει. Τον άλλο τον έξω αριστερά. Δεν πάλι ξέρω... και παρμεζάνα στην Ρόκα. Ναι, άντε είναι τώρα. Μη με λες τώρα. Μα... Λοιπόν, άντε να μην σοβαρά. Σοβαρά. Δεν με κουραστούμε. Να ολοκληρώσω λίγο. Όταν έχει λοιπόν ένα κορμό όπως ο Πάο που απέκτησε Κοντρέρα, Γκαρσία, Μουσλίμοβιτ. Μιλάμε για πετυχημένες και... μεταγραφές. Δεν θεωρείς τον Ντιέ ή τον Κοβαλεύσκι μεταγραφές αστείες. Όχι, όχι. Δεν θα τον τον Ντιέ θα σε χαλούσε όταν έχεις τον Πάο. Συγγνώμη, ρε κύριε. Έλα εδώ. Εγώ στο βίντεο. Σε αυτό τον Πάο χωρούσε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν χωράει. Χωράει. Σε ποια θέση. Για πλάκα. Σε ποια θέση. Σου δέρω. Σε όλη την Ελλάδα. Πού? Ακόμη και στον Ολυμπιακό. Εκτίθεση. Άκου εδώ. Τι είπε. Τι είπε. Ακόμη και στον Ολυμπιακό χωράει. Ο Ηρακλής είναι ανεκπαίδευτος. Γιατί? Όταν ο Ηρακλής, ο Ντιέ, έκανε αυτό που. Εδώ είναι η περιοχή. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται στην τηλεόραση. Του τεζογραφίζου. Αυτό είναι ο χώρο ευθύνη του Ντιέ. Εδώ είναι. Είναι λίγο κάτω από τη μεσαία με έξι την περιοχή. Ο Ντιέ λοιπόν παίρνει την μπάλα, την κουβαλάει, την πασάρει, κόβει, ράβει. Τι δίνει. Από εκεί και πέρα. Σαν λίμπερο παίρνει. Από εκεί και πέρα, ο Ντιέ κάνει τη δουλειά του. Ο Κοβαλεύσκι κάνει τη δουλειά του. Δεν σώζεσαι. Όταν επιτίθεται το Ηρακλή. Δεν κάνει τίποτα. Ναι, κοίταξε να δει. Όταν εγώ όμω έχω. Εγώ μέτρησα κόκκινε μετά το. Καταρχήν έπαιζε ένα παίκτη. Μέτρησα κόκκινε στο πρώτο ημίχρονο. Έξι παίκτες του Ηρακλή στη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή να κάνουν άμυνα, δύο στο Καρούμπαλο και δύο στα πλάγια. Έτσι. Όταν λοιπόν κέρδιζε ο Ηρακλής την μπάλα και ερχόταν η Λάρισα κάτω από το κέντρο να τον πρεσάρει, ναι, την έβγαζε ο Κατσαμπής πλάγιο, την έβγαζε ο Παπαζεχαρίας πλάγιο ή την έδιναν με λάθος πάσα στον αντίπαλο. Ακριβώς. Αυτό. Ο Ηρακλής έκανε 35 λάθος πάσα. Αυτό σημαίνει, λόγω της πίεσης της Λάρισας, αυτό τι σημαίνει. Ανεκπαίδευτη ομάδα. Δεν φταίει ο Κατσαμπής ο Φουκάρας που τίποτε στο πλάγιο. Φταίει ο προπονητής. Φταίει ο προπονητής. Ναι, μη λες τους παίκτες είχαμε γιορτή και είχαμε αυτό. Γιατί σου φέρω το παράδειγμα με τη γυναίκα. Πάλι στα 70 σου χρόνια να πηδήξει τη γυναίκα σου που έχει γενέθλια. Δεν θα μπορέσεις. Ναι, αλλά σου ούτε με το δάχτυλο δεν θα μπορέσεις.
Εντάξει, τι να σου πω, άμα δεν. Μα είναι δυνατό, δεν θα δουλεύει το δάχτυλό σου αυτή την ηλικία. Λες. Λέω, αφού αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ τώρα δεν δουλεύει. Δουλεύει. Πλάκασε. Αγόρι. Κούκλε μου, τρέπει κάτι. Έλα, αγοράκι μου. Μαγουλάκι μου, όμορφο εσύ. Απίστευτο. Κοίταξε, μάγουλο. Κοίταξε. Κοίτα, μαγουλιά, κοίτα. Πω, φρεσκοροδοκόκκινο μου είσαι. Έφαγε στο καντίνα εκεί που φέρνει τι γαρίδε και τι γαρίδε. Λοιπόν, 100 χρόνια ιστορία σου. Δεν πήρε για ένα τίτλο. Δύο τίτλοι. Το βαλκανικό κύπελο. Ένα κύπελο Ελλάδος 1976. Έτσι, και ένα. Πες και το άλλο. Και το βαλκανικό κύπελο 1985. Με ποιον πρόεδρο. Με ποιον πρόεδρο. Ναι, πες το. Πέτρο Θεοδωρίδη. Μπράβο, πες το. Με Πέτρο Θεοδωρίδη πήρα τίτλο. Τελείω. Και ευρωπαϊκό τίτλο πήρα. Με το 76 το πήρε με τον Πέτρο. Όχι, με τον Παύλο το πήρε. Ο Ολυμπιακό. Περικλείστε όλο το πει. Μέσο του Ηρακλή. Ηρακλή, Ηρακλή. Το έχει κανονικά και λέει. Ήπιε κάποτε ράγκε, μπερδεύεσαι. Νερό πίνω. Α, νερό. Δεν πίνω. Μετά μια εβδομάδα δεν πίνω. Μετά το ουίσκι πίνει και νερό. Εδώ και μια εβδομάδα. Καλά, καλά. Λοιπόν, ξεκόλα λοιπόν. Ξερακό, ξεκολλημένο. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Για πε. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει ο Ηρακλής να γίνουν κάποιες ενέργειες έξω αγωνιστικά. Ο Αντώνης ο Ρέμος ανεβαίνει από εβδομάδα για να δίνουμε και ειδήσεις στον κόσμο. Τεράστια η είδηση που μου δίνεις που θα ανέβει ο Αντώνης ο Ρέμος. Δεν σου λέει τίποτα. Με αεροπλάνο ή με τρένο θα ανέβει. Θα φέρει και τη Μαρινέλα μαζί του. Μήπως φάει και. Συνεχίζει. Σε την Κέντη Καρμπή, μήπως φέρει. Έλα, ρε, σ' αρέσει και την Καρμπή, τη γέλησε. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να συζητηθεί θέμα προπονητή, να υπάρχει ένα προπονητικό team το οποίο να έχει σχέση με την Ελλάδα, ναι. Να έχει σχέση με την Ελλάδα. Ναι. Και από εκεί και πέρα ετοιμάζονται και πράγματα, πράγματα. Έξω αγωνιστικά. Α, τι, μια ναι. Κίνηση επιχειρηματιών, ναι. Η οποία θα σταθεί. Μπορεί να έρθει. Δίπλα στον Αντώνη το τώρα. Ο Γάβρος. Εντάξει, και πολλά από την κολόνια μου ήρθε. Τι ήπιες. Βούλγαρη. Βούλγαρη. Όχι Βούλγαρη. Το λέω του Ματζόρα, δεν είναι. Ωραία, τελειώσαμε. Τέλος. Δύο λόγια Ολυμπιακός. Ο οποίο έβαλε σήμερα τη μηχανή και έκανε πλάκα. Και έκανε πλάκα. Σ' ακούμε, κύριε. Όχι μόνο σήμερα. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Έλα. Πρώτα-πρώτα σε σένα, Ραπτόπουλο. Έλα, ρε. Που την προηγούμενη φορά μου έλεγε ότι ο Πατσατζόγλου χαφ. Και σου είχα πει ότι με αυτό το χαφ θα ρίξει τρία γκολ στην Μπενφίκα. Βέβαια, έβαλε πέντε, δεν έβαλε μόνο τρία. Καλά, έκανε και έξι ευκαιρίε. Καλά, δεν έχει σημασία. Έξι τελικέ έκανε. Εντάξει. Με την Μπενφίκα. Πάμε. Ναι. Μην τον πιάσουμε. Κοίταξε, αυτέ είναι και μεγάλε ομάδε. Να κάνεις 6 ευκαιρίες να βάζεις 5 γκολ. Έλα που φέτος δεν μπορώ να σου πει. Μεγάλες ομάδες είναι να πάτε στο τελικό του UEFA. Μεγάλες ομάδες. Μην βιάζεσαι. Στράβα να πας. Τη Μέταλλις θα την κερδίσεις. Όχι ρε. UEFA να πάει. Τη Μέταλλις θα την κερδίσεις. Ας πάει στο UEFA ρε. Μεγάλες ομάδες παίζουν στο Champions League. Το δεύτερο που έχω να πω. Στο UEFA. Βγαίνει από τα UEFA. Και μετά τη συζητάμε. 10 συνεχόμενα χρόνια που είναι παραπάνω από 4 χρόνια εκτός του Champions League. Έχω φτάσει στους 16 πέρσι. Με αμένα δεν μιλάς για Ευρώπη. Τι να μιλήσω για Ευρώπη μαζί λοιπόν, σου. Φυσικά και δεν μπορώ να μιλήσω για Ευρώπη μαζί σου. Λοιπόν. Τι να κάνουμε. Αυτό που έχω να πω. Ναι. Μην τον όλα είναι χρήμα, ρε Τρέγκα. Αυτά χρήμα, είναι γνωστό. Ναι, στα μάτς, στο περσινό μάτς με τη Ρόζεμπορκ δεν μας είπες τι έγινε. Ποιο περσινό. Στο περσινό μάτς με τη Ρόζεμπορκ. Που πέρσι δεν έπαιξε. Το 1-3. Ε, τα 18 εκατομμύρια ευρώ που πήγανε. Που έπαιζε όλοι οι φίλοι σου. Δεν μα είπε τα 18 εκατομμύρια ευρώ που παιχτήκαν στο στίγμα. Εσύ παίρνει ο Λάρισα Πάουκ 4-3. Εσύ παίρνει ο Λάρισα Πάουκ 4-3. Τι παίχτηκε εκεί. Τρέγια. Εγώ σου είπα ότι έφτασα στου 8. Δεν το λέει. Και πώ ήταν στη φυλακή. Εγώ μπορώ να σου. Εμά μπήκαν και κάποιοι φυλακοί. Από εσά τι μπήκαν. Τρέγια. Από εσά μπήκαν. Δεν 3-4-3 πόσε μονάδε δίνει. Από εσά μπήκαν. Εμά μπήκαν και 4-3 σα κορδίνει. Το 0-3-4-3. Άστο να δύο λεπτά. Χρόνο δεν έχουμε. Όχι, δεν θα πω πολλά. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που να παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπενφίκα και στο 50 να ξεκουράζει παίχτες για το κυριακάτικο μάτς με τον Πανιόνιο. Αυτό έχω να πω. Πάνε και εσύ στο UEFA και παίξε με την Μπενφίκα. Για 4 χρόνια έχει να πάει στο UEFA. Μην μιλάς εσύ, ρε. 4 χρόνια έχει να παίξει μια ομάδα. Ναι, 4 χρόνια. 50 εκατομμύρια. Μπορεί να φωνή του μάνα. 4 χρόνια στο UEFA. 4 χρόνια στο UEFA έχει να παίξει. Είναι όλοι πάνω στον Ολυμπιακό. Ανώμια μεγέθη είστε. Ανώμια μεγέθη. Ας τον Ολυμπιακό. Ας τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό κυνηγά. Ποιο κυνηγά. Όλα τα πρωτοσέλιδα. Ολυμπιακό το ξέρει. Όλα τα πρωτοσέλιδα. Ολυμπιακό το ξέρει. Ποιο σήμερα. Ολυμπιακ. Κοίτα να περάσει τον Άρη. Και να κάνει το λευκό πύρο. Και να κάνει πάρτι στο λευκό πύρο. Να περάσει τον Άρη. Πάμε την ώρα τώρα των τηλεθεατών.
Δείξε διαφημίσεις. Κάνε μετά στο διάλειμμα το βιντεάκι και ανοίγουμε, και ανοίγουμε γραμμές για τον κόσμο και να είναι σύντομοι και δεν μιλάμε εμείς. Μαγιά ο Βιντεοθρυπούχος. Έλα, πάμε. Πώς τα πούμε έφερες? Πώς έφερα? Στο ιδιωτικό κτεό το σέβησε έφερα, τρέγια μου. Είμαστε έτοιμοι? 100%. Πυροσβεστήρα πήρες? Πυροσβεστήρα. Mm-hmm. Έχουμε. Τρίγωνο έχουμε. Και τετράγωνο έχουμε. Φαρμακείο πήρες? Φαρμακείο. Πήρα και φαρμακείο. Πόσα κιλά είναι το αυτοκίνητο, Κωστάκη? Το αυτοκίνητο αυτό είναι 1450 κιλά. Αλλά μέχρι 3,5 τόνους, φίλε τρέγια, να ξέρεις ότι πηγαίνει ως ιδιωτικό. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή για τον τεχνικό μας έλεγχο. Ναι, αλλά πάμε πρώτα να πιούμε μέσα ένα καφεδάκι. Πάμε, ρε, πάμε. Κύριε Ραπτόπουλε, δεν έχετε τρίγωνο, δεν έχετε πυροσβεστήρα, δεν έχετε φαρμακείο και τα φρένα σας δεν λειτουργούν. Πόσο? 46. Μάλιστα. È un mondo difficile e vita intensa. Όταν η παράδοση συναντά την πολυτέλεια, τότε ο ταξιδιώτης συνδυάζει με έγκλη την απόλαυση, την άνεση και την εξυπηρέτηση σε ένα χώρο όπου η φιλοξενία ξεκίνησε από πολύ παλιά. Στα πιο φωτεινά και ευρύχωρα δωμάτια, με έγκλη θα ξεκουράσει τα μάτια του, αγναντεύοντας το πέλαγος, εκεί που το καταβάλωνο του ουρανού αγκαλιάζει τη γαλήνη της θάλασσας. Ξενοδοχείο Έγκλη, στην παραλία του Βόλου. Τηλέφωνα για κρατήσεις 24210-23355. Does me so cool, baby, you have a possibility played with me. Get chicken with me. Εγώ σε λέω φιλαράκι, δεν μασάω ούτε από μετακινήσεις οπαδών, ούτε από νόμους ορφανού. Θα πάμε στο εκτός έδρας, ο κόσμος θα χαλάσει. Ρε φαίνε βενζίνη, ε. Τρελός είσαι, θα μαζούμε τα κασκόλ και θα μας πάσουν τα μάξι. Δεν θα μας δουν. Α, ωραία, τι θα γίνουμε. Θα πάμε στο σουγιουλτζί και θα βάλουμε μαύρες μεμβράνες. Και εγώ σου λέω θα μας δουν και θα μας το σπάσουν. Ε, και ας το σπάσουν, μασάμε. Θα πάμε πάλι στο σουγιουλτζί, είναι γρήγορος, καλός και φθηνός και θα το τακτοποιήσει σε μια ώρα μέσα. Δεν ξέρεις πού, σου πω πού είναι. Αυτός είναι πάνω στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Απέναντι από το Ικατούμπας. Πάμε. Να πάμε στο... Πάμε στην ομαδάρα, ρε μεγάλε! Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αντικατάσταση του παραμπρίς χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση και μόνο με μία υπογραφή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες με στόχο την ταχύτερη και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σιγά τα έπιπλα εσύ, έτσι. Θα σε πλακώσω τις κυφτηριές, κάτσε καλά. Για να ξέρεις πως κουλάω και τις μάγκες. Ζήκε. Ζήκε, ζήκε, είσαι εδώ. Εδώ είμαι και σε καμαρώνω, Μούργο. Αυτό δεν μου ήρασε. Στόπα και από το μαγαζί. Σου λέω θα γίνεις κακομοίρας, δεν μ' άκουσες. Πήρα από το χάμπι. Μην μου κάνεις χειραψείς. Πήρα από το χάμπι. Μην μου κάνεις χειραψείς. Ράντια να δεις. Α, έτσι είσαι. Α, μόλις. Είσαι παιδί που θες καπέλο, μα δεν αντέχεσαι. Σου το είπα εγώ. Τώρα θα πούνε οι Αργιανοί ότι κάνουμε προπαγάνδα κατά του Άρη γιατί καπέλο θα το πούνε. Μας καπελώνεις ρε Ραπτόπουλε. Καλά, εμένα βρήκε να κάνει. Λοιπόν, έλα, εμείς ό,τι είπαμε, είπαμε να ανοίξουμε καραμέλα για τον κόσμο. Παράπονο έχω, θα τα πούμε εδώ. Εσύ την πράσινη καραμέλα, την κόκκινη είναι αυτή που... Για εξήρες τρελαμένη. Γιατί? Α, με στείλανε μηνύματα την Πάτοβα, κάτι αεξίδες, πρωτοκλασάτη. Τέλος. Καλημέρα. Στοπ, δεν μιλάμε εμείς. Καλημέρα.
Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Έχω δίπλα μου έναν επιχειρηματία, Άραβας είναι, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Θα ήθελε λίγο να σας μιλήσει που ενδιαφέρεται για τον ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι ο μεταφραστής. Αγγίμπια Χαλέμπια και ο Παεραπτόπουλος. Αγγίμπια Χαλέμπια και ο Βλούμπι. Ραπτόπουλος. Ναι, μίστερ. Κάνα ρολόι θα πάρουμε. Αγγίμπια Χαλέμπια, πια. Αλλά, αλλά. Αγγίμπια Χαλέμπια και Παραλάου. Σαλού Χαμπούλ. Τσαντίρ Τιλάκ. Ρωτάει τον Άραβα τι ομάδα είναι. Μήπως πες το να ήτανε. Να κάνω μετάφραση. Όχι, πες μας τι ομάδα είσαι εσύ. Λέγε, συνέχισε, μην μιλάς. Λέγε, ναι. Λέει ότι θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να πει το όνομά του. Ναι. Θα κάνει, λέει, τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Όπως ο Πατατούδης τον έκανε. Ναι. Ναι, συνεχίστε, κύριε Μπλούμι. Αντί πια χαλιά, θα και άχαλε, παιδιά, για χαμπίδι, για λελέλη. Για χαμπίδι, για λελέλη. Να χαμέλα, τι θέλει. Και όχι, άμπι και παλιά, χρυσά, κατά παλιά, για τσαλά μάχα. Λέει ότι ο λαός του ΠΑΟΚ με αυτήν την ομάδα που θα κάνει θα χορεύει, γι' αυτό έπρεπε το για χαμπίδι, για λελέλη. Θα βάλει πολλά λεφτά, λέει. Θα κάνει καινούριο γήπεδο. Συνεχίστε, κύριε Μπλούμι. Αγγίμπια χαλιά με τα ρούμπι, αγγίμπια χαλιά με αργυλέ, αγγίμπια χαλιά με τα ρίτσα. Αγγίμπια χαλιά με τα ρίτσα, αγγίμπια χαλιά με τα ρίτσα, αγγίμπια χαλιά με τα ρίτσα. Λέει ότι στις θέσεις VIP θα έχει και αργυλέ για τους VIP φιλάθλους. Το χορό της χιλιάς θα τον έχει. Μισό λεπτό το ρωτήσω. Κύριε Μπλούμι, τσαχάμπι για χαμπίμπι. Όχι, αγγίμπια χαλιά με τα ρίτσα. Το χορό της χιλιάς λέει έτσι κι αλλιώς το χορεύουνε, λέει, στο κύπελο. Δεν μου λες, μετά την νίκη του ΠΑΟΚ στο κύπελο με τον Άρη, θα έχει τίποτα μπόνους εκεί πέρα στο κύπελο, θα έχει τίποτα. Μισό λεπτό, και άπα χαλούν κάτω κουπέτο, ρε, και χαλούν πέρα Άρης, και όχι για παλιά κάτω, αλλά Αργυλέ. Λέει, ναι, μετά το παιχνίδι του Άρη δεν θα έχει τίποτα. Γιατί? Ορίστε. Ναι. Να το ρωτήσω γιατί. Όχι. Γιατί. Εσύ κοίταξε που κοροϊδεύεις τον Άραβα, στη λες κάτι ετοιμάζα σήμερα και αυτοί οι δυο δεν ξέρουν. Λοιπόν, γεια σου. Δεν βάλε κανένα τηλεσκόπιο, να δεις που το πάρος είναι. Κάτι Άραβες που τρώγανε σάντους με γύρω τους, θυμάσαι. Με τα σανδάλια και τις κάλτσες. Αλλά χαμπέλα, χαλά, χαλά, χαλά. Αλλά μαλέκου. Επόμενη. Αλλά μαλά. Κλείστο, Γιαντζίνη, κλείστο. Επόμενη, καλημέρα. Σαλάχα, μαλάχα, το πέδιλο. Πού βλέπεις πώς. Πού βλέπεις πήγαμε. Έλα, ναι. Καλημέρα, μ' ακούτε. Εδώ είστε, ακούστε. Καλημέρα, δεν χρειάζεται. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μια ερώτηση θέλω να κάνω και μετά θέλω να το σχολιάσετε όλοι μαζί. Στο μπάσκετ, γιατί έχουμε τρεις διαιτητές. Τι έχουμε στο μπάσκετ. Τρεις διαιτητές. Στο ποδόσφαιρο έχουμε τέσσερις. Ναι, μήπως κάποια στιγμή τουλάχιστον στην Ελλάδα θα πρέπει να βάλουμε τέσσερις επόπτες. Και μη χειρότερα. Και να βάλουμε. Τέσσερις επόπτες. Το ίδιο θα είναι πάλι. Μπορεί να είναι καλύτερο να καταργείται το offside και να μην έχουμε καθόλου επόπτες. Σιγά ρε κόκκινε, άμπαλε που θα έχει. Σιγά ρε φίλε, μην έχουμε και τέσσερις. Ξέρετε, η μόνη δοκιμή που έχει γίνει από την UEFA είναι να υπάρχουν δύο διαιτητές, ένας από τη μια μεριά του γηπέδου και ένας από την άλλη. Γιατί σαν τον κόκκινο διαιτητή, το μόνο πείραμα. Κοίταξε, για να βάλεις... Παίρνουν οι παίκτες και να μπαίνουν σαν το security. Τέσσερις επόπτες θέλεις. Για να βάλεις δύο διαιτητές είναι δύσκολο, αλλά δεν θα είναι καλύτερο να έχεις... Τι να το κάνεις, τέσσερις επόπτες, τι να τους κάνεις. Δεν είναι πιο εύκολο να ελέγχουν το 1/4 της κάθε περιοχής. Τρίχες. Τρίχες σε κάθε αγωνιστική, μα σε κάθε αγωνιστική, είτε είναι... πώς το λένε, είτε όσο αφορά είτε τον ΠΑΟΚ, είτε το σήμερα τον Ηράκλη, ξέρω εγώ εχθές. Ναι. Έτσι, φάσεις οι οποίες και οι διαιτητές είναι ανίκανοι να τις δηλαδή, δουν. Δηλαδή, αυτός που θα είναι τέσσερις επόπτες δεν μπορεί να κάνει λάθος. Και τι θα κάνει, να σηκώνει ένας offside και ο άλλος να μην σηκώνει και να μαλώνουν ποιος είναι. Ενδοεπικοινωνίες δεν έχουν. Το καλύτερο είναι το ηλεκτρονικό σύστημα, φίλε. Όπως γίνεται στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν συμφέρει στο φίλο του Ολυμπιακού το ηλεκτρονικό σύστημα. Τέσσερις επόπτες. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Τέσσερις επόπτες είναι να μην έχει και τέσσερις καπότες. Είναι να το ετοιμάζει δεύτερο ρεύμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μας έφτιαξε βαθιάτικα τώρα. Σιγά, σιγά, σιγά. Σιγά, σιγά, κούρκουλε, σιγά. Σιγά, Μάρλον Μπράντο, φτιάχτηκε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Είμαι τραπεζομάντιλο. Κοίτα εδώ. Εγώ είμαι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. ΠΑΟΚτσής είμαι. Ναι, φίλε, δεν άκουσα πριν τι είπε για καμιά από τις ομάδες. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε πάλι ο ΠΑΟΚ. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Κέρδισε. Ήτανε... Ναι, κέρδισε. Πήρε το αποτέλεσμα. Ήταν πάλι. Εντάξει, είχε και τις απουσίες, αλλά
πάλι οι γραμμές το έχω παρατηρήσει τα τελευταία παιχνίδια δεν πατάνε καλά μεταξύ τους. Αντιλαμβάνεσαι ότι τη δουλειά στον ΠΑΟΚ την κάνουν οι προσωπικότητες των παιχτών και όχι η δουλειά του Σάντος? Ναι, ο Φιλιππίδης είμαι εναντίον εγώ του Φιλιππίδη. Ξαπανέκαθεν. Δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι τον κράζαν πέρσι και φέτος λένε τι καλός. Όχι, εμένα πείτε με ότι δεν ξέρω, εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το κοουτσάρισμά του. Το ξαναλέω. Και το μόνο που θέλω να καταδικάσω και να πω λίγο έτσι μέσα την τηλεόραση, να τραβήξουν λίγο όπως τραβήξαν τα φτάκι του Μουσλίνοβιτς. Καλά κάνα και το τραβήξαν που έπαιρνε κάρτα σε κάθε αγώνα. Να του τραβήξουν και το αλουνού του αυτή. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή που έχει παίξει στην Ευρώπη. Τι λες τώρα, ρε μεγάλε. Άκουσέ με λίγο. Τι λες, ρε μεγάλε τώρα. Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Ήρθε ο Γκαρσία χθες για την δύο κίτρινες. Την πληρώσετε με τον Γκαρσία, σας το λέω, Δεκέμβριο μήνα. Την πληρώσετε με τον Γκαρσία. Τα χαϊδεματάκια που του ρίχνει. Αυτό να μιλήσει με τον άνθρωπο. Τι αγένεια είναι αυτή. Με φύψω τη φωνή εμένα. Λοιπόν, να μιλήσω, τρέγια. Σε πάρω το κομποσχήνι και στο... Τι εννοώ. Δεν εσύ τώρα. Σαν παίκτη που έχει παίξει στην Ευρώπη, δεν μπορεί να δαγκώνει, αφού ξέρει, να τον εξηγήσουν τουλάχιστον τι γίνεται με την ΕΤΣΕΦ. Ποιο να εξηγήσουν, ρε μεγάλη. Δεν τον εξηγήσουν, τον πούν, μην δαγκώνει την πανέλα σε κάτι τέτοια πράγματα. Θέλει ο κόσμος. Είσαι καλά. Γιατί δεν βγαίνει να πει από αξίζει ότι την είχαν στη μέρη από την πουλιά. Συμφωνώ. Έλα βρε τώρα την είχαν στη μέρη. Δεν μπορεί να την είχαν. Τρώει δύο κίτρινες κάρτες. Γιατί. Για να καταλάβει. Γιατί. Αυτό σου γιατί. Συγγνώμη, Κόκκινε. Άμυαλ. Γιατί μέσα στις τόσες ελλείψεις που δάγει ο ΠΑΟ. Να πω λίγο κάτι. Αυτό η τιμωρία που δεν είχε ο Γκαρσία στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό του την έχουν στημένη τώρα. Κατάλαβες. Αυτό γιατί δεν είναι δικαίωμα. Γιατί δεν είναι δικαίωμα. Να πω λίγο κάτι. Αυτό έχει δίκιο να το πούμε τώρα. Έχει δίκιο να το πούμε. Ναι, πες μου. Αν θα έβαζε γκολ. Ναι. Δάκανε από τη μούρλα του και τον παραγγελισμό του τη φανέλα, τον έβγαζε κόκκινη. Γιατί τον παίρνει του Θρασίβουλου, γιατί τον έβγαλε, ρε. Καταρχήν. Του Θρασίβουλου τον παίρνει, γιατί τον έβγαλε. Γιατί έβγαλε τη φανέλα. Δεν την έβγαλε. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ την έβγαλε. Καταρχήν να πω λίγο κάτι. Να συνεχίσω. Αυτό καταρχήν, το κόλπο που έκανε ο παίκτη του Θρασίβουλου, του πέταξε την μπάλα ενώ ήταν μέσα στο ημικύκλιο, αυτό είναι καθαρή κάρτα, έτσι. Δεν είναι καθαρή κάρτα, ξέρει γιατί. Γιατί δεν έχουν να σφίριξει τη σέντρα. Γιατί ο Δάρο ήταν στην απέναντι περιοχή. Ωραία, παιδιά, δεν το κάναμε θέμα. Να κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση στους δώσεις. Μα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έπρεπε να φάει πρώτα ο Δάρας κάρτα. Ποιος Δάρας? Ο Δάρας αφού ήταν στην περιοχή. Έπρεπε. Άρα τι σημαίνει ότι τη δέχτηκε ο Γκαρσία? Αυτό δεν το πρόβλημα. Σημαίνει ότι δεν θέλουν τον ΠΑΟΚ να παίζει με τον Γκαρσία. Και σημαίνει ότι μέσα στις τόσες πολλές απουσίες που ο ΠΑΟΚ θα έχει την επόμενη αγωνιστική, ήθελα να μην παίξει ο Γκαρσία. Αλλά εγώ ξέρω ποιο θα να πληρώσει και τη θέση του Γκαρσία και τη θέση του Βερόνα, γιατί και ο Βερόνα παίξει και του Μουσλίμουβιτς και του Βιερίνια. Εμένα... Η θύρα 4α, η θύρα 4β και η θύρα 5 εμένα και 6. Η προσωπική μου άποψη σε αυτό που λέει ο Τρέγια, πιστεύω ότι έχει δίκιο. Από την αρχή τη πρωταθλήματος έχω πει ότι ο αγέλαστος, είτε το κοροϊδεύουν κάποιοι του Άρη, του ΠΑΟΚ, είναι καλύτερο η ματιαγραφή από τη Μουσλίμουβιτς. Δεν είναι όλο το κέντρο αγέλαστος. Με τη δύναμη, με το ότι βοηθάει το Βερόνα, δεν μπορεί. Ο Μπαλάφας ή οποιοδήποτε είδηση δεν μπορούν να το βοηθήσουν τον άλλον. Είναι ο μόνο ο οποίος εμπνέει σιγουριά. Πάντως, δεν ξέρω τι λέτε, ο Γκαρσία ακόμα στον ΠΑΟΚ δεν έδωσε αυτά που μπορεί να δώσει. Σύμφωνοι. Έχει δώσει τα μισά. Άμπρα. Εκεί πρέπει να καταναλωθούμε. Αν τον αφήσουν να παίξει τον άνθρωπο, θα δώσει και κάτι παραπάνω. Επόμενο ένα πράγμα θα πω. Και είναι και για σένα, Τάσο, για όλους. Δηλαδή μπορεί να παίζει ο ΠΑΟΚ έτσι και να βγει Champions League, σε πειράζει? Εμένα, καθόλου. Άλλος πειράζει που ήταν κακοπροαίρετο και ήταν αυτοί που περιμένανε στη γωνία και τη διοίκηση Αγοράκη και τον προπονητή για να τον κράξουν στην πέμπτη αγωνιστική και να λειτουργήσουν σαν αντιπολίτευση. Επόμενη γραμμή. Για προσωπική του προβολή. Καλημέρα. Αλλά η τιμωρία του είναι η βαθμολογική θέση του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ναι. Με ακούτε? Βέβαια. Θα ήθελα την άποψή σου λίγο για την παρέτηση του Επόπτη. Για την παρέτηση? Του Επόπτη χθες στη Λάρισα, σήμερα εκείνος ο Βαρούχας, ότι για λόγους ευκαιρίας παρετήθηκε. Παίρνει ο Ρακλής βαθμούς πίσω. Αυτό θα ήθελα να το σχολιάζετε αυτό τι λίγο. Τι να το κάνουμε, παλικάρι, παρετήθηκε, γιατί έγινε? Κοίταξε, Κόκκινε. Και μέχρι σήμερα να έπαιζε ο Ηρακλής, γκολ δεν έβαζε. Έτσι. Δεν το γκολ ήταν για τη Λάρισα. Ο Ηρακλής δεν δικαιούταν τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Αλλά εγώ σου λέω ότι έκανα από αυτό το γκολ. Αυτό δεν έχει σχέση επειδή ο Ηρακλής ήταν τραγικό. Εντάξει. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Αν ήταν τραγικό και δεν μπορούσε να βάλει Λάρισα γκολ και έχανε μόνο με αυτό το γκολ. Ναι. Θα το παίρνει, θα πάρει τους βαθμούς πίσω επειδή παρετήθηκε ο Επόπτης. Τις δηλώσεις του Πλαδάκη τις άκουσες? Πολύ καλά. Και πέρσι τα ίδια. Μπράβο. Πέρσι με το πέναλτι του Σπάθα που έδωσε πέναλτι που δεν έγινε ποτέ, είπε ακριβώς τα ίδια. Και τι έγινε? Ποιο είναι το αποτέλεσμα, παίρνει βαθμού πίσω? Στην Ελλάδα δεν κερδίζει τίποτα. Εντυπώσει μόνο. Σου λέω γιατί πέρυσι και κάποιο άλλο υπόπτη παρετήθηκε μετά από γκολ που έκανε. Τι λέει, Ακλειδιά είσαι?
Ηρακλειδέας αλλά φίλος. Τι θα είναι. Ωραία. Η Λάρισα έχει παράπονα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Πιστεύω πως έχει, ναι. Τα πήρε πίσω. Κανένας δεν τα παίρνει. Για παράπονα, για κανένας δεν τα παίρνει πίσω. Για πες μας ένα παράπονο. Έχει παράπονα από τη διαιτησία η Λάρισα. Πες μας ένα. Ρωτάω. Ένα πες μας. Ρωτάω να μου πούν. Και εγώ σε ρωτάω, εσύ που ξέρεις. Γιατί το ρωτάς και προφανώς σου πει. Να σε καλά, φίλε. Το γκολ σου είναι offside. Ξεκινάει από offside. Τι offside. Ένα μέρος. Πάμε στον επόμενο. Ένα μέρος. Δηλαδή ξέρω εγώ ότι θα γίνει μετά corner και μετά το corner θα πει γκολ. Επόμενη γραμμή. Το γκολ το καθαρό φυσικά. Το καθαρό γκολ φυσικά με τον Ιρακλή. Καλημέρα, τα είπαμε όλα. Καλημέρα. Έλα, ναι. Ναι, καλημέρα. Γεια. Καταρχήν, Κόκκινε, εσύ σαν τι είσαι εκεί τώρα? Σαν φίλος μου, σαν δημοσιογράφος. Σαν δημοσιογράφος, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Μήπως ξέρετε τι μπορεί να γίνει με τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Ηρακλής? Πότε θα σταματήσει αυτό το χάλι με αυτή την ομάδα? Ξέρετε τίποτα να μας πείτε? Θα τον έχουμε στην εκπομπή την άλλη εβδομάδα. Ποιον, τον μεγαλομέτωχο? Ναι. Θα έχει δηλαδή τον κύριο Μητυλινέο στην άλλη εβδομάδα. Όχι, τον κύριο Αντώνη Ρέμο θα έχουμε. Αφού ο Αντώνη Ρέμο δεν είναι ο μεγαλομέτωχο. Με βούλα και κύριο. Κύριο Αντώνη Ρέμο θα έχουμε. Πρωτοδικείο είναι. Θέλει ότι ο Γάμα Σίγμα έχει με το χέρι. Πρωτοδικείο είναι, πες το φίλο. Συγγνώμη, γιατί δεν μπορώ να το πω. Ξέρω ότι θα το πω αυτό. Εγώ θα του πω μόνο ότι έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα, μα έλεγε ότι το Γάμα Σίγμα έχει συμμετοχέ. Τώρα ο Ρέμο τι πήρε. Ο Ρέμο έχει. Ο Ρέμο έχει συμμετοχέ. Ναι. Μάλιστα. Και γιατί δεν κάνει διοίκηση? Γιατί πρέπει να γίνει γενική συνέλευση. Και γιατί δεν γίνεται γενική συνέλευση? Δεν γίνεται, αλήθεια. Και τι, ας πούμε, δεν κατάλαβα εγώ, αποφασίζω. Ωραία, ρωτάμε να μας πεις. Τι λες, ρε φίλε, τώρα, είσαι καλά τώρα? Δηλαδή είμαι δύο πόντους από τη γραμμή και εσύ μου λες γιατί δεν κάνει διοίκηση. Εσύ τώρα, συγγνώμη τώρα, κοίταξε, Κόκκινε, να σου πω λίγο κάτι. Επειδή δεν προσφέρεις τίποτα στον Ηρακλή και επειδή κάνεις ζημιά με όλη αυτή τη στάση που έχεις γίνει, κύριε Ντρούλινγκ, εγώ δεν ξέρω αν ο Τρέγιας είναι δικηγόρος του Ηρακλή. Ο Κόκκινος είναι σίγουρα δικηγόρος του ΠΑΟΚ όμως. Και λιγότερο του Άρη. Εγώ, φίλε, καμία φορά δεν είμαι δικηγόρος του Ηρακλή. Απλά ελείψει η Ηρακλειδέα στην εκπομπή. Κάποιες στιγμές είπα την άποψή μου. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το να κολλάνε τα μπέλες, κύριε. Χοντρή ζημιά στον Ηρακλή. Γιατί ο Ηρακλής, όπως ξέρεις, δεν έχει πολλές φωνές στα ραδιόφωνα και αυτό βέβαια είναι και ευθύνη της ΠΑΕ. Να έρθει να με κυνηγήσει στο γήπεδο. Είναι και ευθύνη της ΠΑΕ. Να έρθει να με κυνηγήσει στο γήπεδο, γιατί πηγαίνεις και συχνά στο γήπεδο. Δεν έχω καμία διάθεση να σε κυνηγήσω. Να έρθει να με κυνηγήσει. Να επέμβω λίγο. Να επέμβω λίγο. Ναι, συγγνώμη λίγο. Υπήρχαν πολλοί προνομιούχοι δημοσιογράφοι που χρέωσαν τον Ηρακλή. Εντάξει, ο Κόκκινος πάντως δεν ήταν ένας από αυτούς. Εγώ δεν είπα ότι ο κύριος Κόκκινος θα παίρνει από κάτω. Μην νομίζετε δηλαδή ότι ο Κόκκινος είναι ένας βλάκς και μισός, ο οποίος μιλάει για τον Ηρακλή πολλές φορές περισσότερο εις βάρος της εκπομπής και βαλώνουμε γι' αυτό. Και το ευχαριστώ για να βγαίνει εσύ. Εγώ δεν είπα ότι ο κύριος Κόκκινος θα παίρνει από κανέναν. Ποια είναι η ζημιά που κάνω στον Ηρακλή και παίζουν? Μα όλη την ώρα, ρε άνθρωπέ μου, ζητά για τον Άρη και τον Πάο να πω. Μα σε παρακαλώ, Μπερδεύεσαι στο επάγγελμά μου, καταρχήν να ξέρεις. Μισό λεπτό, βάλε άνω τελεία για να ακούσεις. Βάλε άνω τελεία για να ακούσεις. Θα ολοκληρώσω τη ζημιά που κάνεις και μετά. Καμήλωσε το λίγο από το κοντρόλ για να καταλάβει τι του λέω λίγο. Όταν ένας άνθρωπος κάνει μια εκπομπή, δεν υπάρχει κανένα δημοσιογράφος που να μην είναι μια ομάδα. Με παρθενογένες στο ποδόσφαιρο δεν βγήκε κανένας. Λοιπόν, για να συνεννοηθούμε. Όλοι υποστηρίζουν κάποια ομάδα, από εκεί και πέρα κρίνονται για την αντικειμενικότητά τους ή την υποκειμενικότητά τους. Τελείωσες τώρα? Γι' αυτό, βεβαίως, απάντησέ μου. Και εκτός από αυτό που κάνεις, που κάνεις τη ζημιά αυτή. Ποια είναι η ζημιά που κάνω? Κάνεις και ζημιά. Ποια είναι η ζημιά? Γιατί κάνεις αβάντα, ναι. Γιατί κάνεις αβάντα σε μια ανύπαρκτη ΠΑΕ. Κάνω αβάντα εγώ στο ρόλο. Τα παίρνω γι' αυτό. Σε μια ανύπαρκτη διοίκηση. Επειδή τα παίρνω γι' αυτό. Διοίκηση, όχι ΠΑΕ, συγγνώμη. Σε μια ανύπαρκτη διοίκηση η οποία δεν υπάρχει. Πέρσι, άκου να σου πω, πέρσι έγραφα και έλεγα ότι ο Άρης θα πάει καλά, με βρίζαν οι παοξίδες, κάνει σαβάτα στον Άρη. Συγγνώμη, σε φέτος λέω, συγγνώμη να σου πω. Κύριε δημοσιογράφε, όχι, λοιπόν, ας το ειρωνικό το κύριε δημοσιογράφε. Θα πάρει ο αδατιάτικο φίλο του Μέτροσπο. Θα πάρει ο αδατιάτικο φίλο του Μέτροσπο. Προκαλώ να δει την ανάλυση του ελληνικού πρωταθλήματο και να μου βρει κι άλλα έντυπα στην Ελλάδα να έχουν 8 στα 8 αγώνες. Δεν με ενδιαφέρει τι έλεγε για τον Άρη. Να ασχολείσαι με το στοίχημα. Κάνει κακό, το καταλαβαίνω. Κάνω κακό. Το κακό που είναι. Το κακό που είναι. Να ασχολείσαι με το στοίχημα. Εσύ τι ήθελε να κάνει, Στάσου. Εσύ πώ θα ήθελε να την κάνει τη δουλειά σου? Μπορείτε.
Λέω, λες κάνεις κακό. Πώς θα έκανε καλό. Κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Έχει κάνει τόση μεγάλη ζημιά αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Τόση μεγάλη ζημιά έχει κάνει. Που είναι καλύτερο να πάει να πει τον κύριο Πετρουλάκη, ναι. Να του δώσει τη στήλη με τα φαρμακεία, ναι. Στήλη με το στοίχημα. Ναι. Δεν θέλουμε να μιλάει αυτός ο άνθρωπος στον Ηράκλειο. Δεν θέλουμε. Να πάει λοιπόν στον κύριο Πετρουλάκη. Να πει ότι αυτό το ταγάρι που κάνει εκπομπή μαζί με τον Ραπτόπουλο να τον απολύσει γιατί δεν μου κάνει τη δουλειά. Εντάξει, καλή νύχτα. Γεια σα, Κωστάκι μου. Γνωρίζεστε, αφού είστε Ηρακλήδη, σωστά. Στάζω, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να κάνει μια δουλειά. Μια δουλειά, να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Ρε παιδιά, για όνομα του. Δύο ώρε. Θα πρέπει να είμαι και υπόλογο. Μέσα στη ραδιοφωνική εκπομπή. Συγγνώμη, Κώστα, μισό λεπτό. Μέσα στη ραδιοφωνική εκπομπή. Πρέπει να αναφέρει, είναι υποχρεωμένο νομίζω να αναφέρει και. Είπε, δεν είναι Ηρακλήδη. Δεν είναι ο παδό του Ηρακλή. Πέρα από αυτό, όποτε μίλησε για τον Ηρακλή, δεν νομίζω να έχει κάνει κάποιε αβάντε. Ο κύριος Κόκκινος. Μη μακρηγορείς. Επόμενη γραμμή. Καλύτερα να ακούμε, αλλά καλημέρα. Μας είπε για ποιο λόγο. Έλα πρίζα. Ο φίλος απλά δεν μπορούσε να καταλάβει τι κάνει. Καλημέρα. Έλα πρίζα λέμε. Γεια σου φίλε. Φιλαράκι. Γεια σου μεγάλε. Τι κάνουμε, γεια σου Τάσο. Καλησπέρα. Τι λέει. Καλά φίλε. Τι έγινε, πάλι ρόμπα έγινες, έτσι. Κουλουράκια βλέπαμε. Κουλουράκια θα τα ψήνεις στο φούρνο σου μόνο, Κωστά. Θα τα φάει μετά, μη στεναχωριές. Θα τα τρως, οπότε θα... Μπρίζα, μην το ξυπνάς, μην το ξυπνάς, άστον. Πάντως η Κυριακή... Άστον να λέει αποτέλεσματα, άστον. Βλέπω να κερδίζεις την Τρίπολη. Μη λες χαζά, κόψω αυτό, έτσι. Την Κυριακή είναι δύσκολο παιχνίδι. Όχι, θα την πάρει την Τρίπολη. Μη λες χαζά, σε λέω. Ναι. Θέλω να αναφέρεις το Χ, το κλασικό. Ή πες θα μας βγάλει την ψυχή. Κάτι τέτοιο πες, όχι θα ότι την ψυχή θα σου βγει με την Τρίπολη, θα σου βγει. Εγώ ήθελα να πω για το φιλαράκι το παδό του Ολυμπιακού που είναι εκεί πέρα. Εδώ είναι. Φίλε μου, είπες να μην μιλάμε για ο ΠΑΟΚ για την Ευρώπη με εσάς. Εμείς δεν αποκτήσαμε, ρε φίλε, η ομάδα του Τάλιρου Παρατσούκλη στην Ευρώπη. Μία ομάδα το απόκτησε αυτό στην Ελλάδα. Με μεγάλο μπάτζετ κιόλας. Είχε και χειρότερα και εφτάρες. Κατάλαβες. Και το Τάλιρο. Η ομάδα του Τάλιρου ήσουν. Και το Τάλιρο τι πάει να πήρε μεγάλη. Και η Ρεάλ 5 έφαγε. Ήταν πολύ μικρός για την Ευρώπη, φίλε. Και βρέα κόρη μου. Και η Ρεάλ 5 έφαγε από τη Μονακό. Δηλαδή δεν έχει ομάδα. Τι έγινε. Η Ρεάλ από τη Μονακό έφαγε 5, δεν έχει ομάδα δηλαδή. Εσύ από το Ισραήλ 3 γκολ έφαγε και εκδρομή έκανε με το αεροπλάνο. Και οι καλόγριε ήταν περισσότερε φορέ στο αεροπλάνο. Εγώ τουλάχιστον έχω ρίξει και 6 και 5. Βρε εκδρομή στο Champions League, βρε Παοξή με 13 άτομα έκανε στο Ισραήλ. Εσύ έφαγε και 6 από τον Πάκο. 13 άτομα βρε είχε. Εκδρομή. Πάω Μακάμπι Τελαβίβ. Τι είχαμε. Το αεροπλάνο είχε 13 οπαδούς του ΠΑΟΚ και 40 καλόγριες. Εκτός αν είσαι ο Άγγελος αυτός, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να κάνει ξυπνάρι. Άστο Χάιμπουργκ, για Τσάμπιο Λίγκ λέω εγώ. Κωστάκι, εντάξει τώρα, μην βουλάς τώρα. Δεν είναι Κωστάκης, καλά το λες. Μπρίζα. Άκου 13 άτομα. Στο φίλο μου τον Τάσο. Τάσο, τι μήνα έχουμε ρε φίλε. Τώρα Δεκέμβριο που μιλάμε. Καλό μήνα. Μπαίνουμε στο Δεκέμβριο, ε. Ναι. Γιατί κάποια φιλαράκια εκεί μέσα λέγανε ακόμα Σεπτέμβριο. Έχουμε Οκτώβριο. Δεν πειράζει, όχι. Νοέμβριο. Ξέρεις, όχι. Έχουμε Δεκέμβριο, ε. Τώρα έχουμε... το μόνο που έχουν να πούνε είναι στο τέλος. Στο τέλος. Στο τέλος θα δούμε. Αλλά φίλε. Εγώ θέλω μια ερώτηση στον κύριο Μπουγάτσα. Κύριε Μπουγάτσα, ναι. Ποιος είναι το αφεντικό στην πόλη. Πάρε φίλε. Αυτό βγαίνει στο τέλος. Απαντήστε μου κύριε Μπουγάτσα. Τώρα. Μέχρι τώρα κύριε Μπουγάτσα. Ποιος είναι αφεντικός στην πόλη. Τώρα. Ο Άρης. Πάρε ένα τηλεσκόπιο να με δεις. Δεν μου λες η Εθνική Ελλάδα στο 4 δεν πήρε το Euro. 4 μιλάμε. Το 4 Ραπτόπουλο δεν πήρε το Euro. Πρωταθλήτρια Ευρώπη μέχρι πότε τη λέγαμε. Μέχρι το 8, μέχρι το επόμενο Euro. Δεν λέγαμε τι τραβάω, Θεέ μου. Η Εθνική Ελλάδος. Έτσι και άλλα δικά στην πόλη. Μέχρι το Μάιο, αν τον περάσει που δεν θα τον περάσει. Για άλλη μια φορά, ο Άρης είναι αφεντικό στην πόλη. Συγγνώμη ρε παιδιά τώρα, τι βλακία είναι αυτή. Ποιο αφεντικά στην πόλη. Ελά, να σταμάτα εσύ. Δεύτερο ζω στην Ελλάδα, ρε. Ποιο αφεντικό στην πόλη. Δεν μου λες. 6 βαθμούς είχαμε απόσταση όταν έπαιξα με τον Ολυμπιακό και είπες τώρα, γιατί εσείς πάντα και τους τίτλους τους κερδίζετε στα χαρτιά και τη βαθμολογία στα χαρτιά. Και είπες ότι εγώ θα χάσω τον Ολυμπιακό, εσύ θα κερδίσεις. Έχασες. Ποιο θα κερδίσεις και θα με φτάσει. Αλλά εσύ δεν κέρδισες. Ομάδα στην Ελλάδα. Εσύ δεν κέρδισες. Εσύ δεν κέρδισες. Γεια σου Μπρίζα. Τώρα πάρε ένα κιάλι, κοίτα επάνω στους 7 βαθμούς και κυνήγα. Άχι τα διάλο και οι δυο. Να πας και να μην γυρίσεις. Σταμάτα να βρίζεις. Άχι τα διάλο. Ερώτηση. Λέγε.
Την Τετάρτη θα βγει να μιλήσει ο Θοδωρής, έτσι. Ποιο θα τα γράψει. Κάνα δύο μέρες θα. Ο Θοδωρής, λέω. Ποιο θα τα γράψει. Δεν έχει ανάγκη ο Θοδωρής να τα γράψει. Άλλοι παίρνουν σελίδες και διαβάζουν. Θα τα γράψει η κάμερα, φίλε. Καλά, θα. Α, η κάμερα θα τα γράψει. Θα τα γράψει και προσέξτε τι θα πει. Αυτά. Για χαρά. Φίλε, ετοιμάσου μαζί με τον άλλον στην Αστόρια εκεί να κλείσουν του δρόμου πάλι. Επόμενη γραμμή. Κατινιέρης, περιμένεις τον Ιωάννη Αστόρια. Ο Κατινιέρης. Έλα, ρε Πολογάδες. Άιντε. Ναι. Έλα, φίλε. Τι έγινε. Καλά. Ο παδό σου πάω και με. Καλώ ήταν. Τι κάνετε εκεί. Παρέμβαση βλέπω, μάζεψε καλή πάλι, ε. Οι Αργανοί συγχαρητήρια καταρχήν που κατάφεραν να κερδίσουν τον ουραγό Πανσεραϊκό. Αυτή η ομάδα που παλεύει με νίκια και με δόντια να σωθεί. Πάλι θα είναι κόσμο, έμαθε. 13.000 εισιτήρια. Πω, μπράβο. Δεν σα αρέσει. Κάτι φάνηκε να πέσουμε τώρα. Εγώ μέχρι τώρα να μην δώσω εκαθάριση δεν έχω φτάσει. Ούτε πρόκειται. Κάτι φάνηκε να πέσουμε. Εκαθάριση να μην δώσω, φίλε, δεν έχω φτάσει. Έφερε κάπου καλή και να πει. Άμα δεν ξέρει τι είναι εκαθάριση, πάλι ρώτα. Η τηλεόραση γιατί δεν του έδινε πάλι 20 με σένα θέλω να μιλήσω λίγο. Ποιο δεν έδινε. Τον Άρη, γιατί δεν τον έδειχνε. Καθάριση. Ή τον έδειχνε πουθενά σε κανένα κανάλι που δεν το είχα. Εσύ το Θρασίβουλα εύκολα τον πήρε. Ε? Εσύ το Θρασίβουλα τον πήρε εύκολα. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Έτσι, από ό,τι βλέπω τη βαθμολογία ψιλοκαλά. Η ψυχή από τι Μασκάλες έφυγε για τον πάρει το Θρασίβουλο. Από τι Μασκάλες. Τι? Τον Παλάφα έβαλε να κρατήσει το αποτέλεσμα. Εύκολα το πήρε. Άσχημα είναι, δεν το κράτησα, δεν το πήρα κιόλα. Με τον Παλάφα το γύρισα κιόλα μετά. Δηλαδή, καλά, δηλαδή τι θες να με πεις τώρα. Κάτσε σιγάρα μου λίγο. Δηλαδή τι θες να με πεις τώρα. Η Μπαρτσελόνα ο Άρης δηλαδή που μετά έπαιζε με το Σιστόν πίσω το Κουτσό λίγο ήταν καλά. Πίσω έβαλε το Σιστόν ο άλλος ο Νύχτας. Ο τέτοιος. Και έπαιζε με τρία σόπερ και με το Σιστόν αριστερά. Πρέπει με τον Αραμπατζή δεξιμπακ παίζεις. Ξύπνα. Άσχημα είναι ο Αραμπατζής όμως δεν ξέρω τον έχει τον Πάοκ. Τι έχει να κάνει με τα σκουπίδια. Είσαι τόσο πρόβατο. Είσαι τόσο πρόβατο. Είσαι τόσο πρόβατο που αντί να βγει να κράξει τον προπονητή σου για τον Παλάφα και τον Μπακαγιώκο και τον Αραμπατζή που τρώει το Δάρλα για να τον πουλήσει ένα χρόνο και να βγάλει φραγκάκια. Ει βάρο του πάω. Με κάθεσαι και μου λε παραμύθια τώρα εσύ εμένα. Ο Δάρλα καταρχήν είναι τραυματία, δεν ξέρω αν ξέρει. Από πού είναι τραυματία. Μια χαρά είναι ο Δάρλα. Τραυματία εννοώ. Μια χαρά είναι ο Δάρλα. Λάθο κάνει. Τέλο πάντων, ο Άρη δεν μπορεί φέτο να σου πάρουν χαμπάκι. Ότι δεν μπορεί ο Άρης. Ας πω, σας καταλάβουν ότι δεν μπορούν. Αυτό είναι άλλο. Άρησαν πάλι τα χρόνια της φαλιάρας. Εσύ πες μου, με αυτόν τον προπονητή, εάν μπορείς να στοχεύεις του χρόνου σε μεγάλα πράγματα. Γιατί να μην μπορώ να στοχεύω. Κάτσε. Ο Σάντος είπε φέρτε μου 20 εκατομμύρια να βγω πρωταθλητής. Το είπε ή δεν το είπε. Πόσα εκατομμύρια? 20 εκατομμύρια δεν είπε φέρτε μου να βγω πρωταθλητής. Ας είπα και εγώ τον μπάτζι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και θα έγινε πρωταθλητής. Ο στρατηγός το είπε. Αυτό δήλωσε. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορώ να κάνω, αυτό κάνω. Μπάτζι έχω 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 2! Καλώς. Να σου το πω και έτσι. Γεια χαρά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Επόμενη γραμμή. Έλα, όχι, δεν θα ανάψει τσιγάρο γιατί απαγορεύεται το ραδιοτηλεοπτικό. Τρίτον ενοχλεί εμένα. Δεύτερον ενοχλεί εμένα. Και τρίτον. Αλλαγή, αλλαγή. Τι, ο Σάντος είναι. Ήρθε ο φίλος μου ο Κωστάκης. Ο Παλάφας. Λίγο να με αντικαταστήσει. Ο Περιπτεράς. Άντε σε βαρεθήκαμε τρίτον. Άντε μπουλο. Άντε μπουλο. Κάνα μπουκάλι και έφερε. Συγγνώμη, γιατί κρύβεσαι με γυαλί και καπέλο. Πάμε στον επόμενο. Καλά κάνει, έλα ρε, προχώρα. Επόμενη γραμμή. Έλα, μ' ακούς. Έλα, νύτα, λέγε, ναι. Ο Σαραντάρης μου παοξής. Ναι. Λοιπόν, συγκεντρώσου λίγο, αυτό πρέπει να μιλήσουμε, έτσι. Κάτσε, ράσεις φλακίες, ρε, βλάκα. Βλάκα. Λέγε. Τι είπες. Ο Σαραντάρης μου παοξής. Λέγε. Μιλήσουμε τόσο σοβαρά λίγο. Αρχικά. Θα πούμε 5 πραγματάκια όμορφα και ωραία. Μπράβο για το παλικάρι. Πιο καθαρά λίγο. Πιο καθαρά. Μπράβο για το παιδί που το έφερε εκεί τον κύριο Άγγε, δεν το ξέρω. Τι, δεν καταλαβαίνω. Για να σοβαρευτεί λίγο η εκπομπή. Μ' ακούς. Ακούγομαι. Λέγε, ναι. Μπράβο, είπα για το παιδί Άγγε, δεν το ξέρω δίπλα σου. Για να σοβαρευτεί λίγο η εκπομπή πρώτον. Αυτό το παιδί. Ναι. Ναι. Δεύτερον. Απαράδεκτος ο Σάντος. Α, μπράβο. Να και ένα σωστός παοξής. Σ' ακούμε. Αν είναι δυνατόν να μου βάζει αυτό τον ανύπαρδο τον Παλάφα που στη φάση του γκολ δεν ξέρει τι του γίνεται. Και ποιο βγάζει. Ε. Και ποιο βγάζει. Τέλος πάντων. Ποιο βγάζει. Άσε ποιο βγάζει. Ποιο βγάζει, κοίτα. Προχωράμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον. 700 χιλιάρικα συμβόλαιο ο Περίς Γκαρσία, κατάλαβες πως θα παίρνεις. 700 χιλιάρικα. Είμαστε 12 αγωνιστικοί και έπαιξε 4 μάτς. Δηλαδή κάπου να συγκεντρωθούμε.
Μπράβο, εντάξει. Συμφωνώ ότι είναι 50% η απόδοση και χτες. Λόγω Γκαρσία το πήρε το μάτς, να ξέρετε. Πήρε όλο το κέντρο και έβγαζε αριστερά την μπάλα στον Κοσεϊσάο και γινόταν παιχνίδι. Όμως, μπράβο Γκαρσία που γλιτώνεις τη δεύτερη κίτρινη από το Βερόν, γιατί αυτός πάει στη σέντρα να κόψει τη σέντρα. Αλλά όμως αφού πάρεις μία κίτρινη και είσαι μεγάλος παίκτης και έχεις παίξει τη Ρεάλ, αυτά πράγματα προλαβαίνεις. Σήκω και φύγε. Τώρα εγώ αυτό να τον καρντώσω με τον μπαλά, θα τον παίξω. Εγώ τρελαίνομαι με τον Παοξή που λέει μπράβο ρε γίγαντα και τέτοια. Τρελαίνομαι. Αυτή την ανοησία του Παοξή δεν μπορώ να την καταλάβω. Προχωράμε τώρα στο επόμενο. Ναι. Λοιπόν, αν θέλω να πω κάτι στον Ολυμπιακό, καλά την προηγούμενη εβδομάδα γιατί έφυγε. Εσύ μόλις χάνεις, θα φεύγεις. Ε? Τον Ολυμπιακό ρε κατάλληλες την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί δεν ήρθες την προηγούμενη εβδομάδα λες. Πού έχασα ρε φίλε. Στο μπάσκετ ρε. Και τι λάγινε. Σιγά μη χάνουμε και στο βόλεϊ και δεν ερχόμαστε ρε φίλε. Ο Ραπτόπουλος έτσι με είπε. Ε καλά ο Ραπτόπουλος άσε τι λέει. Λοιπόν τώρα τι θέλω να πω. Φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχω ομάδα. Και άμα χτες το βράδυ δεν με έλεγε ο Θόδωρος να πήγω. Θα μπουκέραμε 2.500 μέσα στην Ομόνια και μέσα στο Πασαλιμάρικα. Βρούλη, τα ξέρεις αυτά, ε! Πολλά γουέστερ μη βλέπεις. Δεν θα φύγω, γιατί είπα ότι θα φύγω σήμερα το πρωί από εκεί. Πολλά γουέστερ μη βλέπεις, σε πειράζουν. Τι έγινε? Πολλά γουέστερ βλέπεις. Ποιο γουέστερ? Ξέρω εγώ. Εσύ εδώ στην Καλαμαριά κοιμόσουνα όταν εγώ ήμουν κάτω χτες. Και δεν έφευγα με τίποτα. Και θα έκλεινα την Αττική οδό κοιμισμένε. Εμένα λες για γουέστερ. Εσύ, αυτά εσύ έξω από την Καλαμαριά, όπως εγώ πήγα στη Φιλή, τι να είσαι από τώρα, εσύ που σε βλέπω δεν έχεις πάνω στο Καραϊσκάκι εσύ. Είσαι μόνο για εκεί σου έχουν, τέλος πάντων. Έχεις δίκιο φίλε, ναι. Εγώ έχω δίκιο. Τυχαία ήρθα εδώ. Μα φυσικά είναι τυχαία. Ναι. Καλά, δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι χτες πήγα να πούμε στην Αθήνα μαγκιά. Εσύ μπορείς να πας στην Αθήνα και να βγεις σε εκπομπή μας προμαύρο κασκόλ. Ποιο? Εσύ. Ρε καλέ μου άνθρωπε. Εδώ τι σε ρωτάω ρε φίλε. Μπορείς να βγεις στην Αθήνα σε εκπομπή αθλητική και να μιλάς υπέρ του ΠΑΟ. Φυσικά και μπορεί. Εδώ πέρα τώρα βγαίνεις. Γιατί να βγω. Κάτσε λίγο ρε Σιπόκινε. Εσύ βγαίνεις λόγω ότι δεν συνεχόμαστε εμείς. Άμα δεν συνεχόμαστε δεν θα βγαίνεις. Έτσι. Εντάξει και αυτό λέμε. Μπορείς να με βγεις. Μπορούμε να σου αποδείξουμε. Ραπτό που λέει. Ναι. Να τον απαντήσω τον κύριο επιτρέπετε. Βεβαίως. Παλικάρι με τον λαό του ΠΑΟΚ. 22 χρόνια τον έχουν ξεφτυλίσει. Στην κυριολεξία, γιατί πριν μία πενταετία αν έβγαινες εσύ, τι πενταετία, τι να σε πω, δεν μπορεί να καταλάβεις και μικρός εσύ. Πριν μία πενταετία αν έβγαινες με εκείνη την πετσέτα που είχε ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ εδώ, καμιά 400 τσακάλια θα ήταν απ' έξω και ο Ραυτόπουλος θα σέβαζε μέσα στην πλούσα του για να σε βγάλει έξω. Πες του τώρα τι είναι αυτό που λέτε καταλάβει ότι έχουν τρελάνει το λαό του ΠΑΟΚ. Ξέρετε ότι στην ΕΡΤ 3 μπήκαμε μέσα με τον άλλο να τον κεκέ και κάναμε όλο κάτω το πάνελ. Αλλά αυτές οι κοιμάτες δεν πέρασαν. Τα θυμόμαστε ρε φίλε, τα θυμόμαστε. Αφού εκείνος περίμενε πότε θα κάνετε την μπούκα ρε. Ω, τι λες, δεν το ξέρε. Κιτρίνησε. Κιτρίνησε ο Θωμαΐδης. Κιτρίνησε. Έλα βρε τώρα. Κιτρίνησε από το φόβο του. Άντε βρε τώρα. Να σε καλά πάω και για χαρά. Για χαρά. Για χαρά φίλε. Μην μιλάτε. Άκουσα να λίγο. Ναι. Μην μιλάς ρε κόκκινε ρε. Αυτός ήρθε να σοβαρεύτηκε η εκπομπή. Λοιπόν, άκου λίγο. Η ομάδα είναι μια χαρά. Αριστερά έχεις τον Τάβα και θα βάλεις μπροστά και τον Γεωργίου το παιδάκι και δεξιά θα έχεις τον Σνάουτσερ και τον Ποσεϊτσά. Ξύπνα να ζεις σάκος μας εκεί. Πες τα ρε γίγαντα. Πες τα να τα ακούσουν να βάλουν μυαλό. Με τον Αραμπατζή τώρα πάω να βγω δεύτερο. Που πάω με τον Αραμπατζή. Έσε τώρα με πεις εμένα μπαλίτσα σου μάθω. Με τον Αραμπατζή δεξί πάω. Άσε καημένε τώρα. Αλλά Γρηγόρια. Είσαι ομάδα κατέβηκε κάτω. Μάθε τους μπαλίτσα ρε φίλε. Μάθε τους μπαλίτσα. Μην πάμε εμείς ότι η ομάδα είναι τέλεια. Μα τώρα σου λέει ο άνθρωπος. Να σε καλά φίλε. Βάλε γάρλα. Να σε καλά και να προλάβουμε τον κόσμο. Γεια σου, γεια σου. Ρε εσύ Χατζίδη, γεια σου λέμε. Ήρθες τώρα να πρέπει να μιλήσεις. Μιλάει ο κόσμος. Να τον απαντήσω. Απάντα μου ρε. Αφού με προκαλεί. Να σου πω κάτι, να τα βάλουμε κάτω ωραία. Να τα βάλουμε. Σαν μονάδες
Για μένα στην πόλη ο Άρης έχει τις καλύτερες μονάδες. Αν είχε ένα πολύ καλύτερο προπονητή, θα είχε μια ομάδα που θα πετούσε. Στάνταρ, δεν. Άστο να τι βλέπει, δεν είναι. Άκουσε να δει. Απλά έχει μια ομάδα στρωμένη τρία χρόνια, κάνει κάποιες προσθήκες και πάντα δεν μπορεί να βγαίνουν όλες, έτσι. Και αυτό μετράει και για τον ΠΑΟ. Δεν μπορεί όλες οι προσθήκες να βγαίνουν. Δηλαδή να πάρει πέντε παίχτες, να φέρει κάποιος και να βγουν και οι 5%. Οπότε, τι λέμε, ότι ο ΠΑΟΚ έκανε φέτος πολλές μεταγραφές και πάλι ήταν καλά που του βγήκαν μερικές από αυτές σωστά. Έπιασε ένα 70% ο κ. Βιλιάς, μπράβο του. Λοιπόν, και βλέπουμε. Άλλωστε, το πλάνο είναι τριετίας και. Μπάξε. Δεν είπα ο Ζαγοράκης ότι εγώ έρχομαι του και θα είμαι μέσα στα πάρα πολλά. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο, ναι. Ναι. Τι ομάδα δεν μας είπε. Γιατί δεν ακούω από εδώ, δεν ακούω από εκεί. Ναι. Έλα φίλε, μίλα, εσύ είσαι. Έλα, γεια σου. Γεια σου. Πιο δυνατά μιλάω. Κυρία Κόκκινε, έχεις ξαπλώσει. Τι να ξαπλώσει, να κάτσω δίπλα σου, είσαι που αρκουδιάρι. Πολύ μισό λεπτό. Λέγε φίλε. Λίγο με τον Γάμπα. Θα φας φράπα, δεν είναι κοιτώ. Λέγε φίλε. Γεια σαν τον Ολυμπιακό. Λίγο με τον Ολυμπιακό. Να μιλήσεις φίλε με τον Ολυμπιακό. Επειδή είσαι εδώ και μιλάς, δηλαδή μας λες λακαμάδες. Όχι ρε φίλε, μην παρεξηγείς. Δεν μιλάω εσένα, τον Ολυμπιακό μιλάω. Παιδιά, συγγνώμη, ο άνθρωπος είναι σοβαρό και ευγενέστος. Κάτι περίμενε, γιατί αυτό που είπε πριν δεν το κατάλαβες, φίλε. Αυτό κατάλαβες, ρε φίλε, εσύ. Αυτό κατάλαβα, φίλε. Ο Διπλανός τι κατάλαβε, για ρώτα να σου πει. Από το Κυρκής είναι, ρε φίλε, αυτό. Ο Διπλανός, ρε φίλε, να σου πω εγώ τι κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα ότι το παιδί θέλει λίγο ψυχολογική πίεση. Θέλει λίγο ζύμωμα, αλλά εντάξει τώρα λόγω ξέρεις τώρα τι γίνεται. Είμαστε πολύ κοντά στην κουβέντα. Αλλάξαν τα χρόνια. Εκεί πέρα και μιλάς, αυτό είναι τιμή για μας. Δεν είναι και μιλάς. Όχι ότι είσαι Ολυμπιακός και μιλάς. Ναι. Έτσι, αυτό θέλει λίγο ζύμωμα που λέγει και γιαγιά μου, αλλά τι να το κάνεις. Αλλά μη μας λες και λακαμάδες. Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Αυτό εννοούσε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Φίλε, είσαι άδικος. Άκου, άκου. Η εκπομπή. Προκαλεί όταν σου λέει εσύ, άμα είσαι μάγκας, πάρ' το κασκόλ και πάνε. Προκαλεί και βγάζει λακαμά σε ένα ραπτόφυλλο. Αυτό είπε στα μάτια τώρα να μιλήσω εγώ. Αυτό είπε και θα μπορούσε να τσατιστούν και τα παιδιά του Άρεως, αλλά δεν βλέπω να τσατίζονται. Δηλαδή τι σημαίνει με στην πόλη μας. Τι ποια πόλη μας. Στην πόλη μας! Αυτό είστε! Είναι πόλη του Ηρακλή, του Άρη και του ΠΑΟ! Βρε, ήταν οι Κινέζοι και σε πήραν το λιμάνι, βρε τώρα. Ποια πόλη σου είναι! Ποιος την είχε καταλάβει! Το λιμάνι, οι Κινέζοι τα πήραν! Σε νοιάζει! Γιατί το λιμάνι σκοπιαία μας πάει! Σε νοιάζει, εσένα! Εσένα σε νοιάζει! Σταμάτα! Όχι, τώρα δεν αφού είσαι άπατρη! Σε νοιάζει! Νότια Μακεδονία θα σε πούνε! Έχει εδώ και 10 χρόνια που έχει πουλήσει το λιμάνι και πήρε αυτό και δεν το πει! Γιατί το πληρώνει για να μιλήσει. Κόκκινε, δεν σε ξαναφέρω πραγματικά. Σαν τον ρόλο του για να μιλήσει. Λοιπόν, αυτό που είπε στο Λαράκι, πάρ' το πίσω. Έτσι. Ήταν πολύ χοντράδα. Πολύ μεγάλη χοντράδα και ξέρει ότι είναι πολύ εύκολο να μην ξανάρθει δηλαδή. Δεν εννοούσα αυτό, φίλε. Δεν σε εκβιάζω εγώ. Σε λέω ότι είναι πολύ εύκολο να μην ξανάρθει στην εκπομπή εκεί. Όχι φίλε, σου απαντάω σε κλείστονα, 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 κλείστονα. Εγώ κάνω κουμάντο, δεν κάνει τριφή. Αυτός καλεί. Εγώ κάνω κουμάντο. Το ζούμε μαζί θα το πω. Εγώ κάνω κουμάντο εδώ. Εντάξει, εμένα ό,τι ο ΠΑΟΚ με δει, τι ζούμε, μάρε. Κάτσε θα μας πει. 800 κάτω και θα μας πει. 800 δελτία τύπου έχει ο ΠΑΟΚ. 800 δημοσιογράφους πληρώνει. Πήρε κανένα φράγκο από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Σε με σε ποτέ. Περιοδικό του ΠΑΟΚ. Στάσου. Στα ονόματα στον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν κατάλαβα. Περιοδικό του ΠΑΟΚ. Στάσου. Βλέπονται και μέσα δεν έχουν γραφεία τύπου. Γραφεία τύπου. Στοπ, περίμενε. Τι ξάθε. Δεν μου λε. Στάσου, με μένα μιλάς. Τώρα αυτό που μιλάς. Δεν μου λε. Γιατί έχω και εγώ τι πληροφορίε μου. Στάσου, ανοιχτούμε. Περιοδικό. Περιοδικό του ΠΑΟΚ δεν λέγεται. Ναι, βεβαίω. Υπάρχουν δημοσιογράφοι εκεί μέσα. Από αυτού θα ζητήσει ευθύνε ποιο θα πάει και ποιο δεν θα πάει. Όχι από μένα. Μια ερώτηση και θέλω απευθεία από μένα, φίλε. Όταν εσύ. Εγώ θα φέρω. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και άλλοι θα φέρω. Δεν θα σε ρωτήσω. Θα συγχωρέσουν τα παιδιά του. Δεν θα σε ρωτήσω. Είσαι πιο πολύ. Φυσικά θα έχει και πιο πολλού δημοσιογράφου. Ναι. Φυσικά θα έχει και πιο πολλού παραγωγού. Θα πει σε μένα ποιο θα φέρω εγώ εδώ πέρα. Όχι, δεν σου είπα εγώ. Δεν κατάλαβα. Πάμε να δούμε. Αντί να λέει το παιδί, α έλεγε το Ραπτόπουλο, αυτό λέμε. Ναι, ακριβώ. Ναι. Αντί να πει εμένα, το παιδί, τι το λέει. Εμένα πέστα. Σε μένα πέστα. Το παιδί το καλεί εδώ για να έρθει. Το καλό και έρχεται. Να μιλήσει εγώ. Μισό λεπτό. Όχι. Θα έρθει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν το καλεί, λέμε. Ό,τι θέλει θα πει. Άμα έκανε του μήνυση. Γεια χαρά, επόμενη γραμμή. Γεια σα. Για καλά, όταν κόβατε τις τούρτες του Ολυμπιακού, στον Εραστέχνη, πάω καλά ήταν. Καλημέρα. Με το γλου. Καλημέρα. Άσε το κάτω παραμύθι. Καλημέρα. Γεια σας. Ναι. Επειδή είσαι αντίθεση με τους υπόλοιπους, είσαι δημοσιογράφος και για να μην έχουμε την εσωστρέφεια του τι είδες στην πόλη, με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό που λέχθηκε στην αθλητική εκπομπή από αυτόν ο οποίος λέει ότι είναι καθηγητής διαιτησίας. Ναι. Δηλαδή την αποβολή του Γκαρσία. Τι είπανε? Δύο πράγματα τα οποία πραγματικά θα χαρώ αύριο μιλώντας εσύ με το τηλεάστη
πραγματικά να θέσει μια διαφορετική έτσι, διάθεση στο θέμα. Αν δούμε συγκεκριμένα από τη κάμερα η οποία είναι από την αριστερή πλευρά του γηπέδου, ο Δάρλας είναι πίσω από τη γραμμή, ο Γκαρσία είναι μπροστά ακριβώς στους παίκτες της, της φυλής που θα εκτελέσει. Τι είπαν αυτοί εκεί κάτω? Είναι πίσω από τη γραμμή, δηλαδή είναι προς την αριστερή. Όχι, τι είπα, το πόρισμα ποιο ήταν? Λοιπόν, αυτή είπε λοιπόν ο Βαρούχας ότι καλώς εφόσον ήταν μπροστά και ενοχλούσε τους παίκτες του Θρασίβουλου, καλώς δόθηκε η πρώτη κάρτα. Έχω να πω το εξής, όταν έχετε στέντρα πρέπει να αλλάξει μπάλα μεταξύ δύο, να αλλάξει δύο φορές. Ο παίκτης του Θρασίβουλου χτυπάει την μπάλα απευθείας πάνω στον Γκαρσία και πηγαίνει λοιπόν να τον διεσδύσει και του δίνει και την κάρτα. Υπάρχει το εξής διπλό. Πρώτον, ότι ο Δάρλας είναι πίσω μέσα στην εστία, δηλαδή είναι από το κέντρο και προς την πλευρά της, του Θρασίβουλου. Άρα κανονικά όταν Λούκας είναι ώρα πρέπει να τον βγάλει και τον Κάρπα και τον Δάρλα. Τι πας, δύο παρακαστά. Και δεύτερον, έπρεπε να αλλάξει μπάλα οι δύο παίκτες του Θρασίβουλου και μετά να δώσει την μπάλα. Πάσα να δώσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν έγινε διπλή καταστρατήγηση των κανονισμών. Είναι φοβερό που άντε ο Νταλούκας εκείνη ώρα για τον οποιοδήποτε λόγο δεν στις κάρτες. Είναι φρικτό αυτούς που πληρώνουν όλοι μας τα δικά μας χρήματα να βγάζουν αυτόν τον καθηγητή διαιτησίας που πραγματικά δεν κατάλαβα ποτέ πώς υπάρχουν τόσοι καθηγητές διαιτησίας. Άλλο για την Ελτρία, άλλο για τον Αλφα. Του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, συγγνώμη, παλέμαχοι ήτανε? Όχι. Σήμερα έκανα τη Λάρισα. Είναι ο νέος τρόπος. Να σου πω κάτι πάντως, παλικάρι μου, για να ξέρεις. Ειδικά ο Βαρούχας και ο κάθε Βαρούχας που βγαίνει εκεί. Να απαντήσω λίγο. Να απαντήσω λίγο. Να απαντήσω λίγο. Απαντήστε σε εσά, Ζωτά. Με συγχωρείς, παλικάρι, μισό λεπτό. Εσείς που είστε παραγωγοί και δημοσιογράφοι, δεν μπορεί να σηκωθεί τώρα ο παλέμαχος του Άρη, του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή να πάει μόνο του, παιδιά. Πρέπει να καλεστούν έτσι. Ναι. Πρέπει να κινηθούν όλες. Πρέπει να πάρουν. Άλλο το θέμα, για το θέμα λίγο. Πρέπει να πάρουν. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπεις τον Βαρούχα. Να πω λίγο κάτι. Αγαπητέ μου, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Ότι αυτό για να κλείσω και να συνεχίσει. Ο Βαρούχα σου λέει σήμερα το χέρι ήταν σχεμένο, στο επόμενο παιχνίδι σου λέει δεν ήταν σχεμένο. Προφανώς. Είναι στην κρίση του διαιτητή. Συγγνώμη, στην Ε3 κάποτε βγάζουμε τον κύριο Ζάβανο. Τον κύριο Δόβελο. Ο Δόβελο. Με τον πέρασε με τον Κωνσταντίνο. Ιωάννης Δόβαλη. Με τον Ζάβαλο. Ζάβαλη την τρέλα. Κάποτε βγάζουμε τον κύριο Ζάβαλο. Αλλά το Δόβελο. Τώρα δεν τον βγάζουμε ούτε αυτόν. Βγαίνει ο Δόβελος. Πού βγαίνει, δεν τον είδα. Στην Ε3. Κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή. Έχουμε το Δόβελο τότε, εντάξει. Ιωάννης Δόβελος. Για να κάνω. Άρα έχουμε και εμείς το δικό μας. Όταν λοιπόν έχεις κάμερες και μπορείς Βαρούχα και οποιοδήποτε από εκεί πέρα να βλέπουν αυτοί πραγματικά και δεν υπάρχει ένας ο οποίος να πει τα πράγματα στο σύντομη διάσταση, αυτό είναι το πρόβλημα. Αντί λοιπόν τρεχόμαστε μεταξύ μας εκεί πέρα για τα αφεντικά κτλ. Λοιπόν, αύριο που είσαι εσύ ο σωστός ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει άποψη, νομίζω καλά θα να τον ακούσουν το δικό σου το λόγο και την Αθήνα. Αυτό ήθελα να σου πω. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Νομίζω ότι έτσι θα το πω σαν δημοσιογράφη να πείτε, παιδιά, γιατί σας ακούω χρόνια και σαν και τον Κόκκινο, μία φορά ότι οι ομάδες Θεσσαλονίκης πρέπει να κερδίζουν και τους διαιτητές και το από πίσω για να πάνε καλά. Κάτσανε ποτέ στο ίδιο τραπέζι? Δεν το είπατε ποτέ όμως. Δεν το είπαμε ποτέ. Πολλές φορές ο Ντούλιν που τσιρίζει και φωνάζει, σε αυτό μπορεί να πω. Παιδιά, εγώ κάτσανε ποτέ ο Σκόρδας, ο Γοράκης και ο Ρέμος ή εκάστοτε. Εγώ νομίζω πως θα το λέω από την αρχή. Κάτσανε ποτέ στο ίδιο τραπέζι. Συγγνώμη λίγο. Όταν τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ να φωνάξει και ο Άρης και ο Ηρακλής και το αντίστοιχο. Αν δεν γίνει αυτό, δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ τίποτα. Θα είμαστε τα κοροϊδάκια, πάρτε χαμπάρι κάτι. Το 76 όταν ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πέσει β' εθνική. Με ψήφο του Ολυμπιακού έμεινε στην Άλφα Εθνική. Εδώ, αν μπορούμε να βγάλουμε το μάτι του άλλου, θα το κάνουμε. Από τον κύριο Χούλη δεν ήταν κάτι τέτοιο στο Χαριλάου, κύριε Κόκκινε. Μην την ξύνει αυτή την πληγή. Την ξύνω. Μην την ξύνει αυτή την πληγή με τον Χαριλάου. Σα πήρε στο λαιμό του κύριου Χούλη. Μην την ξύνει. Τώρα ο Καλαμπάκας ήταν εδώ που έβαλε τον κόλλο. Ένα το Ηρακλής και πήρε Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Ρώτα τον Ραπτόπουλο και το παιχνίδι. Επόμενη, ναι. Γεια σα. Καλαμπάκας. Καλημέρα. Τον είδαμε τον άνθρωπο. Σε όλου, παιδιά, γεια σα. Ραπ, καταρχήν συλληπιτήρια, ρε. Εντάξει, βρε, απλά επειδή δεν μπορείς να ζεις αυτό που ζούμε όλοι εμείς, εκτός από σένα. Για μένα λες. Ναι. Να ζήσω τι, φίλε? Δεν έχεις συνέστημα, ρε, φίλε, οπαδού. Τι έχεις? Δεν έχεις συνέστημα, οπαδού.
Ο παδού είναι έτσι, μα δεν έχω, σωστό. Έχει, έχει, αλλά εντάξει. Όχι. Τι έχει, ρε, για τα λεφτά δεν έχει, ρε. Δεν το πιστεύω, εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι. Α, πολύ. Για τα λεφτά, ναι, πάντως, αλλά. Εσύ είσαι οργανωμένο οπαδό. Ορίστε. Είσαι οργανωμένο. Όχι. Όχι. Γιατί πολύ οργανωμένοι οπαδοί έχουν και αυτή συνέστημα. Έλα, ναι. Ναι, ναι. Ακούς. Για ποιου λε. Αλλιά. Όταν θα κάνει δείγμα στον αεό, όταν θα κάνει τηλεόραση κάτι, ναι. θα ονομάζει. Παρακαλώ. Αν θε να ονομάζει. Παρακαλώ. Γιατί διαφωνεί, φίλε. Κάτι μπατατούδε εκεί. Εγώ, φίλε, σε όσου συνδέσμου ήμουνα. Ναι. Ναι. Σε αυτού που ήμουν εγώ και τα διαστήματα που ήμουν δεν έτυχε. Τα άλλα διαστήματα. Δεν έτυχε. Εσύ πού το ξέρει, φίλε, δεν έτυχε. Δεν έτυχε, ρε φίλε. Γιατί εντάξει. Έτυχε. Καλά, α μην την πιάσουμε αυτή την πληγή. Α μην την πιάσουμε την πληγή αυτή. Πάρα να απαντήσει το παλικάρι. Να απαντήσει το παλικάρι. Τα περισσότερα χρόνια που ήμουν σε συνδέσμου, γιατί κάποια χρόνια δεν ήμουν κιόλα, έτυχε να είναι ο Πάκο σε πολύ φθηνού απορία. Δεν υπήρχε, φίλε. Δεν γινόταν τίποτα. Αντιλαμβάνεσαι ότι. Όταν ήρθε ο Πατατούδη, πε μα τι γινόταν. Άσε τώρα τη φθήνουσα πορεία. Γιατί ο Παντελάκης και ο Βουλινός δεν βοηθούσαν την κατάσταση. Υπάρχουν πολλά γνήσια παιδιά μου σου. Το ξέρω. Αλλά πάμε στο επόμενο. Πάμε και τη γνήσια. Μιλάει για λεφτά αυτό σε μένα. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Α μιλήσουμε λίγο για μπάλα, ρε. Να μιλήσουμε. Δεν το γουστάρω τον Κλάους μέσα, ρε. Σε μάτς που θέλω να το πάρω, δεν το θέλω τον Κλάους, ρε. Τον Κλάους. Ναι, τον Αθανασιάδη, ρε. Γιατί. Γιατί να Αθανασιάδη, ρε φίλε, δεν είναι. Ποιον θες, ρε μεγάλε. Ποιον έχει. Καταρχήν περίμενε. Ποιον έχει. Κάτσε, ποιο μιλάει. Εγώ με λέω. Α, τρέγε, sorry, δεν σε είδα εκεί. Ποιο θες, ρε φίλε. Ποιο θέλω. Δεν θέλω, ρε φίλε, ένα 18χρονο. Ρε μεγάλε, όταν λες δεν θέλω, πρέπει να έχεις και μια εναλλακτική λύση από πίσω. Ναι, ρε φίλε. Ποιο θα έχει τον Αναστασάκο. Ποιο θα έπαιξε ο Αναστασάκο στον Δρασίβουλα. Δεν ναι. έκανε τίποτα. Ε, λέγαμε, ναι. ξέρει το γήπεδο, θα κάνει, θα δείξει τα ράνι. Τον είδε να παίζει. Θέλω να πω ότι γενικώ δεν θέλω, ρε φίλε, άτομα σαν τον Αθανασιάδη να παίζουν στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Γιατί. Εντάξει. Γιατί, δεν θες δηλαδή γιατί παίχτη, τη δικιά μου την καμπούρα δεν άμαθα τους να παίζει δηλαδή, μπάλα. Δηλαδή δεν θέλεις παίχτη ο οποίος είναι 18 χρονών να τον κάνεις κεφάλαιο. Δεν θέλει λέει. Ρε φίλε, στη δικιά μου την καμπούρα θα μάθει να πάρει το μάτι του Στρασίβουλο. Τι πράγμα. Στη δικιά μου την καμπούρα θα μάθει να παίζει μπάλα. Τι λες ρε φίλε. Εντάξει καλά. Ο άνθρωπος ξέρει 100 κιλά μπάλα. Έλα σταμάτα και στην ξέρει 100 κιλά μπάλα. Σκόρερ είναι. Σταμάτα μην μπερδεύεις. Σταμάτα εγώ πήγα και τον εγώ τον έβλεπα και στους νέους που έπαιζε. Εντάξει. Μικρούς. Και εγώ πήγα τον επόμενο. Σε πάρα κάτω τώρα. Νίκο φεύγεις. Επόμενη γραμμή. Πού να φύγει. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Στους κυρίους και στις κυρίες. Τι έγινε, βουβαμάρα. Κλείστο, κόψτο. Σιγά ρε άντρα, σιγά. Ο επόμενος. Μείνει σε βαρβατήλα το στούντιο, σιγά. Ο επόμενος. Σιγά. Για οποιονδήποτε το έλεγε αυτό. Για βαρβατήλα το στούντιο μίλησε, σιγά. Για οποιονδήποτε και να το έλεγε. Κατούρα και λίγο, ναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σας. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς είστε. Τι κάνετε, παιδιά. Καλά. Λοιπόν, έλα, φίλε, λέγε. Θα μας πηδήξει κιόλας. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Ναι. Τι χάλια είναι αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι χάλια. Γιατί χάλια, ρε φίλε. Γιατί χάλια. Την ομάδα μου, ρε παιδιά. Εσύ στην Ευρώπη δεν θέλει. Την Ίντερ κέρδισε, ρε φίλε. Τι θες τώρα. Την κάτσε τώρα 10 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και να πανηγυρίσει που κέρδισε την Ίντερ, φίλε. Συνέχισε, ακούμε. Δεν μου λες. Να σε ρωτήσω κάτι. Αλλά μα το χαλάει. Άμα μπορεί να φτάσει τελικό του Champions League και δεν πάρει πρωτάθλημα, σε πειράζει. Σε πειράζει, ναι. Ω, καλά, τώρα τι λες να φτάσει. Σε πειράζει. Άξε, δεν με πειράζει καθόλου. Τότε. Καθόλου. Ο κόκκινος, φίλε, επειδή πιστεύει πολύ στο Θεό και στο Χριστό, έχει δει θάλασσες να ανοίγουν, ψάρια να γίνονται από 2-8 τόνοι και νομίζω ότι αυτά γίνονται και στην πραγματικότητα. Champions League το πάθει να εγώ. Καλός άνθρωπος είναι. Εγώ θέλω και χρόνο απλά να βγω Champions League. Κατάλαβες. Αυτό θέλω. Ο Χριστός περπατούσε πάνω στη θάλασσα. Εγώ να σου πω και ακόμα. Ο Λάζαρος αναστήθηκε. Ρίξε τον Δημήτρη. Λέγε. Να σου πω και ακόμα ένα πράγμα και να σε κλείσω. Σταμάτα ρε. Τι γίνεται. Να πω στο μωρό μου τη Νίκη ότι την αγαπώ πάρα πολύ. Τη λατρεύω. Άλλος έχει την χάρη. Αγαπάει ο άνθρωπος. Το κόκκινο σε αγαπάει. Καλά. Μετάει όταν αγαπάει. Μόλις θα σου γίνει στριμμένη πάει να της το πεις. Να την πεις, άκου φίλε, να την πεις ότι την αγαπάς, να την πάρεις 20 χρόνια να την φορτωθείς στο σπίτι, να σου κάνει 2-3 παιδιά. Να μην σου πλένει τα σόβρα. Να κατέβει το βυζί της μέχρι τα γόνατα. Πώς μιλάς έτσι. Εκεί, να σου αρρωστήσει. Ναι, να πάει να αφήσει την τουαλέτα και να πει 100 φορές. Σταμάτα, ρε, σηκώ, δεν ξέρεις εσύ 40 χρόνια με τη μαμά σου. Μένεις το υδραυλικό. Εσύ 40 χρόνια με τη μαμά σου μένεις. Σταμάτα, μην πειράζει. Δεν ξέρεις εσύ. Δεν ξέρεις εσύ. Να την πιάσει καμιά διάρκεια που και μετά πρέπει να την έχει σε πείρο και μετά πέσει λίγο να αγαπάτε. Τυφλή πρέπει να ήταν η κοπέλα. Πες ότι την αγαπάτε μετά. Πώς το λέω, αυτό το ωραία κοπέλα, πώς είπε τυφλή. Βρε εσύ μια ωραία κοπέλα.
Βρέσκε σήμερα να πατέρα. Στο πρώτο κοιλιά. Τι να πεις στα πιο κοιλιά. Στην πρώτη συνάντηση στο κάτω από τη Βικτόρια, στην πρώτη συνάντηση στο κάτω από τη Βικτόρια που το γνώρισε, ήρθε ρε παιδιά με λαδί, το θεό του. Μουσταρδί παντελόνι, λαδί κάλτσα και βυσσινή σκαρπίνη. Και βλέπω το κοριτσάκι σαν να κρύβει το νερά δίπλα του και από μακριά όπως πήγε να πάρει καρά, λέω κανένα γύφτο τώρα. Η Ιφηγένεια πα και. Πώ ήταν, ρε. Στα νιάτα τη Μουσταρδί παντελόνι. Ναι, εγώ είμαι ιδιότυπο στον τύχημα. Μουσταρδί παντελόνι. Ναι, η Ιφηγένεια πα και στα νιάτα φορούσε γυαλιά οξυγονοκόλληση. Σιγά τα σε είδε να πούμε. Σιγά βρε σταυρίδι, Νίκο. Βρε σταυρίδι, Νίκο. Βρε σταυρίδι, Νίκο. Πόλτο, μιλά πόλτο με αυτή τη φάτσα. Όλοι ομορφάντρε γαμψομίχτη. Όλοι γόιδε εδώ πέρα είμαστε μαζεμένοι. Βρε πόλτο με το σάντουι στο χέρι, μιλά με το κοτόπουλο. Μαζέξτε τα βρίδι. Μην την πατήσετε όλοι τώρα, προσέξτε. Επόμενη. Έλα, φίλε. Πόλτο. Καλημέρα. 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 Την αγαπάει. Φορτώστε 10 χρόνια εκεί. Γραπτό. Έλα, φίλε, ναι. Η πιο μάγικη συμβουλή έδωσε. Πώς? Η πιο μάγικη συμβουλή έδωσε. Συγχαρητήρια. Τι να για πούμε. Για ποια μιλάς. Για αυτό που είπε για τις γυναίκες είναι. Να ξέρει ο κόκκινος από τις γυναίκες. Δύο γυναίκες δώσει στη ζωή του. Ο Μαγουλίδρας. Τη γυναίκα του και την κόρη του. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όταν πηδούσε ο κόκκινος έψελνε. Μίλες τέτοια. Όταν πηδούσε ο κόκκινος. Έκανε άλμα εσύ του. Έκανε άλμα εσύ του. Στο ένατο. Ο κόκκινος. Ο κόκκινος το παλικαράκι. Μετά πάλι. Ε, ακούς. Ο κόκκινος. Θα φάει φάπα. Με τον πάτερ Παναγιώτη. Κατάλαβε. Τι θέλει. Λέγε, ναι. Θέλω να χαιρετήσω όλα τα παιδιά. Ναι. Και ειδικά εκεί τον Τρέγκα Γατίνη και εκεί πάρει και ο Τρούλη και εκεί και όλα τα παλικάρια. Εγώ είμαι ο Ιγνάτιος, ο παδός του Ολυμπιακού. Ιγνάτιος. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι πιο σεβοσμιώτης. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω λίγο με του παλικάρι και τον Περιπτερά. Ο Περιπτερά. Συνάδελφοι, μην βριστείτε για τα οπαδικά. Όχι, δεν βρίζω. Δεν βρίζω. Θα είστε κόσμοι. Όχι, έχουμε έρθει σε άλλη παράδοση. Με τον Ιγνάτη δεν έχουμε βριστεί. Ραδιοφωνικά. Ραδιοφωνικά. Ναι, ραδιοφωνικά, ναι. Λοιπόν, να πάρεις παράδειγμα από το φίλο σου, γιατί είσαι μεγάλος οπαδός από το φίλο σου, τον Τρίγκακη δεν είσαι. Και ούτε από τους άλλους τους διπλανούς που... Οξυδιόμετρο δεν υπάρχει. Δεν μου λες, Ιγνάτη, Ιγνάτη, εξ αρχής να σου κάνω μια ερώτηση. Ένας-ένας. Να σου κάνω μια ερώτηση, Ιγνάτη. Ναι. Να μου κάνεις, ναι. Θα απαντάω σε αυτά που ρωτάς, θα κάνεις μονόλογο. Μονόλογο. Σε ρωτάω. Την άποψή μου πήρα να πω εγώ. Έτσι, δεν κάνεις εσύ όταν έβγαινε στην εκπομπή, μιλάς με ένα τέταρτο. Να απαντάω σε αυτά που λες, ρωτάω. Ναι, απαντάς. Λοιπόν, το ποιος είναι πιο μεγάλος παόξης, σε μένα δεν μετράει και δεν υπάρχει. Για μένα έστω και 10 φράγκα 20 να αξιόδεψες. Ναι, η απειλή που κολούσε όμως για το παλικάρι δίπλα σου που δεν προκάλεσε σε τίποτα. Προκάλεσε ρε Ιγνάτη. Προκάλεσε ρε Ιγνάτη. Δεν προκάλεσε. Προκάλεσε ρε Ιγνάτη. Δεν προκάλεσε. Συγγνώμη λίγο, να απαντήσω θέλεις. Ναι. Όταν μες στη Θεσσαλονίκη γυρνάς και λες σε μια πόλη η οποία αποτελείται από οξύδες Αριανούς και Ηρακλειδής. Τι λες, Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς. Γυρνάς και λες αυτό που είπε ο Ηρακλής. Τρέγκα, επειδή δεν ήσουν εκείνη τη στιγμή μπροστά, δεν ξέρω εδώ το παιδί είπε, τον είπε ο άλλος ότι είσαι άμπαλος και ότι δεν ξέρεις από ποδόσφαιρο και δεν ξέρεις τι γίνεται. Άλλο αυτό που είπε ο Ηρακλής. Εγώ συμφωνώ. Περίμενε και λέω αυτό. Όχι, είπε δεν είσαι φύλαθος, αυτό είπε. Και ήρθα λέγε με τον Κασκό. Και βρέθηκε στοιχεία, αυτό μου είπε. Στην τηλεόραση λες ναι, αλλά δεν σου είπε ότι το Κασκό το έβγαλε. Αυτό είπε. Δεν είπε ούτε να προκαλέσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά ο Περιφερειακός. Ρώτα τον τώρα, το Κασκό γιατί το έβγαλε τότε. Καλά έκανε και το έβγαλε. Γιατί. Πόσες φορές. Καλά έκανε και το έβγαλε. Γιατί, ρώτα τον, γιατί. Γιατί πήγαν αθλητικά αυτά, όπως και περνούσαν και τα μηνύματα που τα βλέπαμε από κάτω. Αυτό. Δεν είπα ότι ήταν λάθος. Μα το λέω, παιδί μου, ζωντανά. Δεν ήταν λάθος. Δεν ήταν λάθος. Ήταν πρόκληση, δεν έδινε το Κασκόλ. Δηλαδή έπρεπε να γίνουν οι μαγκούλες για τον Βέλη. Το θέμα είναι άλλο. Ο Περιπτεράς δηλαδή με ποιο αυτό ας πούμε βγαίνει και λέει να κάνει. Εμείς κοιτάξτε Περιπτερά, επειδή και εγώ Θεσσαλονικιός είμαι και είμαι γέννημα Θρέμα και κάποτε με αποκάλεσες κάπως, ξέρεις εσύ πώς. Όπως αποκάλεσες και εσύ τους Πόντιους. Και αποκάλεσα μετά εγώ εσένα προσωπικά γιατί δείχνει την πρόκληση. Αποκάλεσες τους Πόντιους κάπως Ιγνάτη. Άκουσε να δεις, μη βασίζεσαι στο λαό και στα αλάνια του ΠΑΟΚ, να βασίζεσαι στις πλάτες σου και στα χέρια σου. Εντάξει, φιλαράκο, το ρώτα τον Τρέγκα δίπλα μου. Μπορεί να κάνει ρώτα, ο Πέτρος και η Φέρα Κατσίπα. Ιγνάτη, να είσαι καλά. Ιγνάτη,
να είσαι καλά, προσωπικές αντιπαραθέσεις. Και ο Περιπτεράς, ο Περιπτεράς και ο Τρέγιας και τα Παόκια, να σε πληροφορήσω εγώ ότι δεν πάνε μεμονωμένα, δεν πάνε σε μεμονωμένο. Τουλάχιστον σε μένα, όταν πήγαν κάποιοι να ορμήξουν, ξέρω εγώ, σε ένα μάτι στην Τούμπα, ξηγηθήκανε πολύ ωραία. Δηλαδή δεν είπανε, δεν είμαστε λέει 50 άτομα βαρά με έναν και να κάνουμε μανούρα σε έναν. Τουλάχιστον σε μένα, σε αυτή τη φάση που μιλάς. Τουλάχιστον σε μένα. Σε αυτή τη φάση που πήδηξα όλες τις κερκίδες για να προλάβω να έρθω να συγκλητώσω. Ναι. Γιατί όχι ότι είσαι φλόρος, αλλά όταν σε ορμάνε 50 και να πω και κάτι. Τελώς σίγουρα. Είδες λάθη που κάνεις, τι το σώζεις. Να πω και κάτι. Η αντιπαράθεση και δεν κάνει τώρα η εκπομπή, αλλά ο Ιγνάτης εκείνη τη μέρα μίλησε πάρα πολύ άσχημα για τους παοξίδες και εγώ πειράχτηκα. Και πάλι μετά από καιρό λέω ότι αν κάτι είπα που τον πείραξε προσωπικά, εγώ συγγνώμη. Σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά ναι, αλλά δεν μπορείς να μιλάς έτσι. Για το λαό, έτσι. Σωστό. Περιμένει ο κόσμος γραμμή. Επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σας. Δεν μπορώ να γελάσω που πονάει το χέρι. Όλοι κάτσε που να έμορφε και σένα το πόδι του. Δώσε καμιά σκόψη στο ρεύμα. Δώσε και σημεία. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ναι. Είμαστε καλά. Πολύ καλά. Είμαστε μια εύθυμη παρέα. Αυτό είναι. Έχετε μαζευτεί όλοι και εκεί κιόλα. Λίγο πιο δυνατά. Μαζευτήκατε, λέω, όλοι κιόλα. Σήμερα δεν είναι κανείς. Εγώ να αφήσω Άρη, να αφήσω ΠΑΟΚ, να πάω πιο κάτω. Δεν μου λες ποιος είναι ο πρωταθλητής στη διαιτησία φέτος, ποιος είναι. Πρωταθλητής στα σφυρίγματα. Ναι. Φέτος. Ο Πανθρακικός. Με διαφορά ο Πανθρακικός. Το είδε το πέναλτι που δεν έδωσε σήμερα. Παθρακικός. Το πέναλτι την προηγούμενη αγωνιστική με σένα γκολ έβαλες και... Το πέναλτι που δεν έδωσε τον Όφ, το είδες. Το είδα. Επειδή δεν έβγαλε αίμα, έτσι δικαιολογήθηκε. Με Ξάνθη, με Πανσεραϊκό, με Όφη. Με Ιρακλή. Ποια ομάδα αγαπάει πολύ τον Πανθρακικό, ξέρεις. Συγγνώμη λίγο. Ποια ομάδα αγαπάει πολύ τον Πανθρακικό, ξέρεις. Ποια ομάδα αγαπάει πολύ τον Πανθρακικό. Ναι. Ο Ολυμπιακός. Όσο αγαπάει ο Παναθηναϊκός τον Όφη. Κοίταξε, αλλού είναι εκείνο, άστο, μην το συζητήσουμε. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Μην το συζητήσουμε, δεν είναι εκεί πέρα. Εγώ... Συμφωνείτε κύριε Ραπτόπουλε. Δεν το ξέρω. Ραπτόπουλε συμφωνεί γιατί κέρδισε ο Πάου. Να σου πω κάτι. Για να μην λέμε, δες ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες στο καινούριο το γήπεδο του Πανθρακικού και δες γιατί πρέπει να μείνει η ομάδα και έχει αυτά εδώ. Μακάρι να μείνει στην κατηγορία. Ούτε κρίνουμε καν. Το θέμα είναι ότι κρίνουμε καν. Αν μείνει ο Πανθρακικός, γιατί όμως πάντα πράγματα πέφτει ο Ηρακλής. Αν μείνει ο Πανθρακικός, δεν πέφτει ο Ηρακλής, ρε φίλε. Δεν γίνεται να πέφτει. Ο Πανθρακικός έμεινε 18 βαθμούς. Οι Αργιανοί έλεγαν δεν πέφτει. Ο Ηρακλής δεν πέφτει, ό,τι και να κάνετε. Παγκοσκοπεί την εκπομπή. Έτσι λέει. Μετά πει ο Κολοάδος, ο Σφάρο, ο Κολοάδος. Ανεβαίνει ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος ανεβαίνει. Ο Ατρόμητος ανεβαίνει, ο Παζιάν ανεβαίνει. Τον τρίτο και μάλλον και η Καβάλα ανεβαίνει. Ψάχνει τον τρίτο. Σίγουρα δεν ανεβαίνει ο Ιωνικός. Οι δύο οι άλλοι είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή από τη μέση και πάνω. Ναι, Καβάλα ναι. Θα ανέβει, φίλε. Καβάλα, μόνο χρόνο να έχουμε πάλι πουρα στις δηλώσεις. Θα σφαχτεί ο Μπέος με το ψωμιάδι, θα γίνει σαν πάλι. Όπως και πέφτουν Θρασίφυλλο, Σόφι και ψάξει τον άλλον. Και Κέρκυρα παίζει, ανεβαίνει πολύ. Αλλά από τη μέση και πάνω. Με το όνειρο Πανθρακικό βλέπεις. Όχι Πανθρακικό όχι, θα μείνει. Όφι. Τον Όφι θα τον κρατήσουν. Να σου κάνω μια έξυπνη ερώτηση. Καλαμαριά προλαβαίνει να σωθεί. Στην Καλαμαριά πότε όταν τη ρίξαμε. Προλαβαίνει να σωθεί. Άμα πάρει. Αν φωνάξουν τον Μαυρόπουλο πάλι εκεί να κάνει τον γενικό αρχηγό της ομάδας όλη την Καλαμαριά. Καλαμαριά δεν σώζεται με τίποτα. Ναι, άμα φέρουν τον Μαυρόπουλο πίσω στην Καλαμαριά, σώνει την Καλαμαριά. Στο διάλειμμα μιλούσα με τον Μαυρόπουλο και του λέω. Δικό σου αφεντικό είναι, δεν δικό μου. Δεν αφεντικό. Εμένα φίλο μου. Την Καλαμαριά σε ένα μήνα από τώρα στα τεχνικά θα πέσει. Ακριβώ τα δίκαια δεν πέφτει η Καλαμαριά. Σε ένα μήνα από τώρα. Α συνεχίσει. Καλαμαριά πέφτει, άνετα πέφτει. Και βλέπω τον Κωστίκο να μην κάνει Χριστούγεννα εκεί. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, να είστε καλά. Θύρα 4 Μηχανιώνα. Επόμενη γραμμή, χαίρετε. Καλημέρα, Χριστούγεννα. Καλημέρα. Θεωρώ την αλλαγή του Τσάντος λάθος. Βάζεις Ζάκου και βάζεις τον Αθανασιάδη για να πρεσάρεις ψηλά. Να κάνεις το 2-0 και γεια σας. Η άποψή μου δεν είναι γρουπονή. Για τον Μπακαγιώκο με τον Μπαλάφα. Ο Μπαλάφα σαν
είναι το που λέμε, νομίζω ότι έχει πάρει τι ευκαιρίε στον ΠΑΟΚ και έχει αποδείξει. Δεν ομιλώ για την είσοδο του Μπαλάφα, ομιλώ για την έξοδο του Μπακαγιόκο. Είναι το σύστημα που παίζει ο Σάντος που έπρεπε να κατεβάει να κρατήσει το 0 πίσω. Ενίσχυσε, ρε φίλε, το κέντρο και την άμυνα πίσω. Όχι, φίλε, δεν τα λέει καλά ο Τρέγια. Μια χαρά τα λέω. Έδωσε δικαίωμα στο Θρασίβουλο να εγκατασταθεί στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Αυτό έκανε. Η πρόθεση του προπονητή, συγγνώμη, φίλε μου. Η πρόθεση είναι. Η πρόθεση του προπονητή είναι. Ναι, αλλά δίνοντας στον άλλο προπονητή την ανακούφιση ότι βγαίνει ένας παίκτης πολύ φορμαρισμένος, ανεβαίνει. Κάτσε ρε κόκκινε με τα ουίσκι σου. Ανεβαίνει η άμυνα, ανεβαίνει η άμυνα της αντιπάλου ομάδας, ανορθόδοξα πες, το τρώω στον κόλ. Δεν είναι λάθος. Όχι που μπήκε ο Μπαλάφας. Ωραία. Δέχομαι ότι είναι λάθος εγώ. Έτσι. Άρα έκανε τη σωστή κίνηση στο 88 και έβαλε επιθετικό να ξαναχτυπήσει το παιχνίδι. Από την άποψή μου, γιατί δεν έχετε πει. Δεν διαφωνεί, μωρέ και εσύ. Τι θες να πει. Δεν μπορεί να διαφωνήσει. Είναι λάθος το πλήρη. Ό,τι λες εσύ δηλαδή πρέπει να είναι το σωστό. Δεν έχει δικαίωμα να πει κάτι λάθος. Στάσου ρε, αυτό είναι λάθος, κόκκινη. Στο 88 δεν έβαλε επιθετικό. Και λάθος να πει, δεν έχει δικαίωμα να πει κάτι. Στάσου ρε φίλε, μισό λεπτό. Ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε. Είμαι όλο το δεύτερο ημίχρονο μέχρι τον γκολ. Εγώ αυτός που ελέγχω την κατάσταση. Είμαι καλύτερος. Έχω ένα παίχτη, φίλε. Να την πω. Βάζω γκολ. Βάζω γκολ. Απασχολεί ο παίχτης μου που είναι σε δαιμονιώδη φόρμα δύο και τρεις παίχτες της αντιπάλου. Με το που μου το βγάζει τον παίχτη ξαφνικά δεν ενοχλώ επιθετικά καθόλου τον αντίπαλο. Απ' την άλλη μεριά του δίνω το δικαίωμα να εγκατασταθεί στην περιοχή μου, την οποία έχω οχυρώσει βέβαια. Αναζητήσει ο Θρασίβουλος, αναζητούσε ανορθόδοξα. Όμως ανορθόδοξα, άμε το χέρι, άμε το αυτό με ισοφάρισε. Αν έμενε ένα-ένα, ο Τρέγιας και ίσως ο Κώστας να μιλούσαν αλλιώς για τον Σάντος. Εγώ δεν λέω γιατί μπήκε ο Μπαλάφας. Εγώ λέω δεν βγάζεις Λάκη ούτε Μπακαγιόκο σε ένα μάτσο που θα έχω χώρο να φύγω στην κόντρα. Το 0-1 το κάνω 0-3. Του Μπακαγιόκο ήταν λάθος αλλαγή. Έτσι πιστεύω. 100%. Μπορεί να κάνω λάθος, παιδιά. Είναι ανάλυση. Γι' αυτό σου λέω κι εγώ, βγάζει τον Συμφωνώ κι εγώ ήταν λάθος αλλαγή. Σου λέω ότι ήταν. Να μην ανέβει το σωστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Μπακαγιόκο μπορεί να την τράει έτσι. Να μην ανέβει. Άλλο αυτό. Να μην ανέβει στο τερμπάτι του στα χάρτη. Μου σαν και το χέρι στην αλλαγή. Παραπάνω. Ένα τέτοιο. Στο '92 ήσουν γεννημένος ή είσαι πιο μικρός. Όχι, είναι γεννημένος. Γιατί στο μπασκετάκι κάτω στο πυρετό πάρα δεν περνάτε. Έλα ρε παιδιά, είπε κάτι λάθος τώρα, μην το σταυρώνετε τώρα, εντάξει. Το 92 παραγγέλλατε πίτσα και λέγανε το κομπόρι να πούν πίσω έπαιρνε την πίτσα να βρείτε τσιγάρα γιατί φοβάται να πούν από σπίτια τους. Τι λέω ψέματα. Έγινε έτσι. Όσο για σένα Γρηγόρη, επειδή τα έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο ραδιόφωνο και σε έχω αποκαλέσει ρομαντικό. Ναι. Η ζωή καλά κάνει. Δεν έχει και μούτρα ρομαντικού. Όσο ρο με κόλλο ψάχνει τώρα το τρώω, δεν νομίζω ότι έχει διδάξει σχέση με ρομαντισμό. Έτσι. Ούτε θα πάρει από τρώω γκολ με χέρι. Δεν σε ακούω καλά, συγγνώμη. Φίλε, ακούει από το ένα αυτή, από το άλλο δεν ακούει. Είναι πινακωτή, πινακωτή. Κάτσε. Λέω για το Κατερινάκι ρομαντισμό όλοι μαζί σου. Στο ποδόσφαιρο, αδελφέ, πρέπει να διαφορήσουν, να διαφοροποιηθούν οι θέσεις μας. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μαρμητά και Άγιος ο Θεός. Και εγώ θα σου δώσω μια συμβουλή. Περαστικά για αυτό που έπαθες προχθές, αλλά πρόσεξε μην τα παθαίνεις πιο συχνά τον Απρίλιο. Ναι, δηλαδή θα τελειώσει. Τι έπαθα? Λέω, περαστικά για το προχθές. Μην ακούτε τις μαλακίες που λέει αυτός. Μη μίλα. Αλλά τον Απρίλιο... Όχι, να σου πω λίγο, γιατί γράφανε και εφημερίδες και χίλια δυο πράγματα. Παραπληροφόρησε τον κόσμο, δεν έγινε τίποτα. Λιποθύμησε απλά. Ποιος λιποθύμησε, ρε φέλε. Τι έπαθες, πες τον κόσμο. Τίποτα. Πώς, γιατί δεν έκανες τίποτα. Σύπως, γιατί ντροπή είναι. Μα ντροπή είναι η αρρώστια, μωρέ. Ποια αρρώστια, ρε. Τι έπαθες, ρε. Νευροπίες. Έπαθε νευροπίες. Γρηγόρη. Ναι. Θυμάσαι πότε σε αποκάλεσα ρομαντικό. Το θυμάμαι πολύ καλά. Και ο Χαρίς είχε από την Ευρωπαϊκή. Να μιλήσει με τον Ζαγοράκη για τα εισιτήρια του κυπέλου. Ξέρεις τι εγκεφαλικό ρε παθαίνεις με την Ευρωπαϊκή. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό μας εδώ πάει.
Πρέπει, έτσι γίνεται. Θυμάσαι ότι τη κουβέντα αυτή την κάναμε μεσημέρι, τότε που έκανε την εκπομπή του Μίρτσου. Όχι, του Γιώργου, ναι. Μπράβο. Σου λέω λοιπόν και πάλι, του φίλου σου. Για μένα κάποια πράγματα δικό σου κολλητός είναι. Μπάρε. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Ότι κάποια στιγμή σε αυτήν εδώ την πόλη θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ούτε εσύ έχεις να κερδίσεις κάτι θάβοντας τον Άρη, ούτε θάβοντας τον Ηρακλή, ούτε το αντίστροφο. Να σου πω κάτι εγώ. Συμφωνείς με αυτό? Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω κάτι. Πήγε το Τζεμινά στον Άρη. Άσχετος από δεν θα και ποδόσφαιρο. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Γραμμή σου χάλη. Χάλη, σκάλωσε γραμμή. Επόμενη. Δεν πρόκειται. Ευρωπαϊκό, εσύ το ξέρουμε. Άσε μας εκεί για φαγούρα. Μουσμούλα, γυρίζεις, τριαντάφυλλα, καντάδες, κάνεις τελείως. Άσε μας να φαγωνόμαστε, λέω. Είπα εγώ να μην φαγωθεί. Κοίταξε, Τάσο, να φαγωνόμαστε σε ένα σημείο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Να τρώμε τη βλάβη της κεφαλής. Τι μου λέτε τώρα ότι ο Παοξής με τον Αριανό μπορεί να συνεπάρξει. Όχι, δεν είναι. Εδώ κάτσε δίπλα να ζάξει. Είναι φίλοι, δεν είναι. Άλλο. Τι σχέση. Με τον Ζάχο παίξαμε και μπορούμε να παίξαμε και πουλιές. Όχι, δεν παίξαμε. Γι' αυτό και εγώ με το θαλακρογόνο κάθε μέρα πουλιές πες με. Τι να κάνουμε. Έλα, έτσι. Και τι σημαίνει. Φαγωνόμαστε να πούμε παθαίνουμε το πίεση. Ο κότυπος του κάτω. Άλλο να πεις. Πρετράβο να πεις διάσω θα με πεις εμένα να πάνε προπίεση τώρα. Όλοι έχουν φίλοι σε αυτή την πόλη Παοξίδες που έχουν φίλους Αριανοί. Όποιος δεν έχει άλλο φίλο έχει ψάξει. Γηπηδικά και οπαδικά μέσα σε ένα αγωνιστικό χώρο δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε. Εκεί είναι μάχη. Έχει άλλη γραμμή. Και γι' αυτό δεν δίνονται και τα έχει άλλη γραμμή, κλείνουμε. Οι δύο τελευταίοι, άντε, εμάς τώρα. Πάμε, ναι. Έλα, ράπου, εγώ, ναι. Οχ, βαριά φωνή Παοξίδικη. Σ' ακούω, φίλε. Τα δύο τελευταία παιχνίδια που πήρε ο Παοκ. Κοιμάται κανείς στο δωμάτιο, φίλε. Ε. Κοιμάται κανείς δίπλα. Όχι, μόνο. Απανταδόρο είναι. Πάμε. Μα έβριζε ο Ρέμο, έγινε και απανταδόρο. Έλαβε τον Ρέμο τώρα. Ξέρει, άμα τη ξέρει τι γίνεται. Έχει χαιρετίσει με τον Παναγιώπουλο. Στα σύμβουλο είμαστε τυχεροί. Και στα δύο τα παιχνίδια που κερδίσαμε. Τώρα με τον Αστέρα Τρίπολης πρέπει να προσέχουμε πολύ καλά και φοβάμαι τι αμυντικά χαφ θα βάλει ο τέτοιος, ο Σάντος. Τον Μπαλάχα δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο παιδιά στον πάγο. Θα αναγκαστείς να τον δεις. Αναγκαστικά. Βερόν. Συγγνώμη. Γιατί ο Μπιζέρα είναι καλύτερο. Συγγνώμη. Την πρότασή σου, φίλε. Ο Μπιζέρα είναι καλύτερο. Έχει την εντύπωση. Πες μου την εντεκάδα που θες εσύ. Εγώ. Έξω Ίβιτς. Ίβιτς παίζει. Συγγνώμη, έξω Βερόν, έξω Γκαρσία, έξω Κοντρέρας, έξω Μουσλίμοβιτς. Ας βάλει τον Ηλιάδη. Σωστό. Τον Μπαλάχα δεν μπορώ να το δω. Και άμα δεις τον γκολ που τρώει και με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Η αλλαγή του Βερόν ποια είναι, φίλε. Να μαρκάρει ψηλά πάνω στα χάρτα. Ηλιάδης είναι. Η αλλαγή του Βερόν ποια είναι. Η αλλαγή του Βερόν κανονικά είναι ο Ηλιάδης. Του Γκαρσία είναι ο Μπαλάχα. Λάθος κάνεις. Αυτό που λέω εγώ κάνεις. Είναι. Ας παίξει 4-4-2. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, θα κατεβάσει 11 ανάγκες αυτό το μάτς. Γεια σου, Τάσο. Εγώ θέλω να σταθώ κάπου και να το θυμάσαι αυτό το πράγμα. Τέτοιου τύπου μάτς με ελλείψεις ποδοσφαιρικές από παίκτες του ΠΑΟΚ μπορεί να το κερδίσει μόνο ο κόσμος. Όπως το κέρδισε με τη Λάρισα. Τι κάνεις διαιτητής. Φιλάρα, δεν υπήρχε κόσμος. Γι' αυτό σου είπα ότι προλίγο ότι ο αντικαταστάτης του Μουσλίμοβιτς και του Γκαρσία θα είναι η θύρα 4α, του Βερόν και του Ήβιτς θα είναι η 5 και η 6 και η 4β. Ο κόσμος είναι θα κάνει διαφορά. Γιατί ο κόσμος θα γεμίσει και αυτή την Κυριακή. Όχι, αυτό χειροπέδα του δίνω. Χειροπέδα του δίνω. Για άλλη μια φορά. Διάβαζε το και όλοι πρέπει να καταλάβουν αυτοί που θα έρθουν στην Τούμπα το πόσο σημαντικό είναι να φωνάξουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό το μάτς. Και να βοηθήσουμε την ομάδα ακόμα περισσότερο σε αυτό το μάτς. Και κάτι άλλο. Τα Χριστούγεννα πρέπει να κάνουμε σωστές μεταγραφές. Και να μην κάνουν τα λάθη όπως έκανε ο Άγγελος Αναστασιάδης. Εξυγείαση. Γιατί κάτω οι αθηναϊκές ομάδες θα ενισχυθούν και εμείς θα είμαστε αδύναμοι. Δεν θα μου τρέψω πώς κάνει. Πρέπει να προσέχουμε καλά. Μάλλον εγώ είμαι. Για πες λίγο έτσι. Δεν ακούω, φίλε, με συγχωρείς. Τώρα κάνουν συναγωνισμό ομορφιάς. Δεν ακούω το λαϊστερ. Έλα, ο τελευταίος μας. Ποιος μπορεί να είναι πιο άσχημος. Ο πιο άσχημος ποιος είναι. Όχι, δεν λες ποιος είναι πιο ωραίος. Ποιος μπορεί να είναι πιο άσχημος. Βάλ και τον περιπτερά εδώ πέρα. Εσύ που και άρε μπροστά μου. Δες. Γρηγόρη, έχω μια ερώτηση από ένα φίλο εδώ πέρα. Γιατί έδωσες πιο πολλά εισιτήρια στον Ολυμπιακό από ό,τι στον ΠΑΟΚ. Δεν έδωσες πιο πολλά εισιτήρια. 2.500 εισιτήρια. 2.500. Εγώ σου λέω 2.000. Μισό λεπτό, κάναμε ένα γκάλο πριν τελευταία στο γραπτό.gr. Δευτερόλεπτα μόνο. Έπαιρνε τηλέφωνο μόνο και εσύ. Μισό λεπτό. Κάναμε για τον Ηρακλή γκάλα που ποιον θέλει προπονητή Ηρακλήδης. Και έχουμε. Σάββο Κοβίδη. Περίμενε. Άγγελος 39%. Λίνεν 29, Αναστό 22, Ξένος 10. Κοφίδη δεν βάλαμε. Γιατί ο Κοφίδης δεν είναι προπονητής.
Βρήκα τον Άγγελο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και ξέρω τι του είπε. Όταν σε πήγα στον Ολυμπιακό. Τον είπα. Η καρέκλα του Ηρακλή είναι έτοιμη για σένα. Και μου το είπε ο Διονύσο Γιαννόπουλο σήμερα στο τηλέφωνο. Έτσι, ήταν δίπλα του. Λοιπόν, τώρα ρουφιάναβε στον κόσμο τι είπα εγώ. Είπε ο Γιαννόπουλο πριν έρθει στην εκπομπή, συγγνώμη Διονύση. Ωραία, λέει, λέει τι επαφέ και τι, πα, τι λέω εγώ με του προπονητέ. Άγγελου, είπε του Άγγελου. Η καρέκλα του Ηρακλή είναι έτοιμη για σένα. Το πέσαι. Το είπα. Δεν είπε τίποτα άλλο. Εντάξει. Και τι είπα. Τι μου απάντησε ο Άγγελος. Βάζει σένα τώρα στην άκρη. Τι απάντησε ο Άγγελος. Μη φωνάει, δεν σε φοβάμαι. Ότι αν είναι θέλημα. Πρέπει να με φοβάσει. Αν είναι θέλημα. Αν είναι θέλημα, Θεού θα έρθει. Συνονοηθήκατε εσεί με το Θεό καλά τα και οι δύο. Θα πάτε εσύ και ο Άγγελος. Θα σε χαλάσει άμα έρθει ο Άγγελος. Εκτός αέρα λέει με γυναίκες για μπάλα. Για μπάλα για ό,τι θες μιλάμε. Εκτός αέρα. Και για δύο μπάλες μαζί. Για το Διονύση μας πει τι είπε για τον Πάο. Ποιο Διονύση. Το Διονύση, το Γιαννόπουλο. Για τον Πάο, όχι. Θα το φέρουμε στο στούντιο. Τελευταία. Συγγνώμη λίγο. Δεσμεύουμε τώρα. Θα το φέρουμε στο στούντιο το Διονύση στο Γιαννόπουλο. Καταλάβατε, Ηρακλήδης. Κονέ με τον Άγγελο κάνει με τον Γιαννόπουλο. Ο κόκκινος. Ο Γιαννόπουλος είναι στο μου χρόνια. Ναι, τέλος. Απαγορεύεται. Όχι τίποτα. Επειδή το λέω και επειδή πουλάς μούρι ότι μιλάς, λέω τι είπατε. Γιατί ξέρω τι του είπε στον Άγγελο. Τα είπα. Δεν κατάλαβα. Λέει, τελευταίο. Να μιλήσω. Να μιλήσει, φιλέ, είναι λίγο το παιδί κομμάτι. Θέλω σε περιμένει ηλεκτρική καρέκλα. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί δεν έφερε κανέναν Ολυμπιακό τότε κάτι να φέρει, ή γιατί δεν πήγε τότε κανέναν Ολυμπιακό να πει στην εκπομπή σου. Δεν έβγαινα στην τηλεόραση τότε. Δεν έβγαινε στην τηλεόραση, στο τέτοιο σου ρε παιδί μου, στην εκπομπή σου, στο Μετρόπολη. Ούτε ραδιόφωνο έκανα. Ποιο Μετρόπολη. Ούτε ραδιόφωνο. Όχι. Τότε να αρκότανε να μιλήσει. Άμα ήμουν τώρα και... που έρχεται, τι μιλάει. Κοίταξε. Τότε είναι που θα έφερνε. Τότε ήταν που θα το έφερνε. Τότε... Για να έχουμε την αντίθετη άποψη. Την αντίθετη άποψη, γιατί δεν μιλούσε τότε, γιατί δεν μιλάει για αυτά. Συγγνώμη, ρε φίλε, εγώ το 97. Ναι. Στο Scan TV το ρεπορτάζ των ομάδων έκανε. Δεν είχα εκπομπή. Τι έκανε, να μιλήσει για αυτά να μα πει. Μου, δεν είχα εγώ εκπομπή. Ναι, δεν λέω για να μιλήσει αυτό που αυτά να μα πει, να μα τα πει. Ναι. Πώ τα βλέπει αυτά εδώ που γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί δεν τον ρωτάτε, δεν είναι περήφανο που είναι Ολυμπιακό. Εσύ είσαι περήφανος που είσαι παοξής. Φυσικά. Μια ζωή με αδικούνε να πούμε. Ποιος συγγνώμη, έδει. Συγγνώμη. Η διαιτησία. Συγγνώμη, περίμενε. Ποια διαιτησία. Άλλο να κρίνεις αυτά που λέει, δικαίωμά του να είναι περήφανος που είναι Ολυμπιακός. Δικαίωμά του. Περήφανος για να είναι Ολυμπιακός, ακούς, πρέπει ναι. Να παίρνει τα μάτια με τη μαγιά του. Το κατάλαβε, όχι εσύ, με τη διαιτησία. Εσύ όλα τα μάτια με τη μαγιά σου τα παίρνει. Δεν μου λε. Φέτο Ολυμπιακό. Είναι μακράν η κατηγορία. Δεν μου λε. Εσύ που τα παίρνει με τη μαγιά σου τα μάτια. Πέρσι έπρεπε να πέσει κατηγορία. Να μιλήσω λιγάκι. Για να το καταλάβει. Έπρεπε να παίρνει. Έπρεπε. Βάρα του καμία τέτοια στρατοδίκη. Έπρεπε να πέσει. Λοιπόν, να μιλήσω λιγάκι. Έπρεπε να πέσει. Θα με αφήσει να μιλήσω λίγο. Σε παρακαλώ να πούμε. Έπρεπε να πέσει. Όταν εγώ παίζω μπάλα, έτσι. Βρέμα το Σταυρέδιο, Άρης, τρία πέρα, δύο πέρα δεν του δώσε. Έπρεπε να πέσει. Είδες πως τον ολόγησε. Βρέξει πολύ το κεφάλι, άσε μας να μιλήσουμε. Είδες πως το Σταυρίθιμα. Σ' ακούω. Σε παρακαλώ να πούμε. Ρε φάλα από τον ομάδο. Λοιπόν, όταν παίζω άμυνα. Σταμάτα ρε. Πόσο παιχνίδι είχε πριν. Αυτό δεν ξέρω. Δεν σ' αφήνει να μιλήσεις. Όταν παίζω άμυνα. Εντάξει, και ξέρω ότι δεν θα πάω. Δεν θα με δώσει πέναλτι. Δεν θα βγάλει κανένα συμπαίκτη μου έξω. Θα παίζω πια άνετα μπάλα. Σε ρωτάω. Θα παίζεις. Θα παίζω. Αυτό το πράγμα κάνει ο Ολυμπιακός. Εγώ μόνο σε σένα το κάνει. Τι? Μόνο σε σένα το κάνει. Γιατί σε ποιο το κάνει. Εσύ στο Πανσεραϊκό. Εσύ στο Πανσεραϊκό, στον Απόλλωνα, στον Πανιόνιο, στη Λάρισα δεν τα κάνει. Τα πόσα χρόνια ρε τα έκανα σε εμάς να πούμε διατηρητή. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε, με τη Λάρισα για παράδειγμα. Με τη Λάρισα πρόπερση. Στην Τούμπα έβαλε δύο κάλπιδα γκολ. Βρε για τώρα μιλάς. Ο Άρης λέει offside γκολ με τον Κόκε. Δεν ξέρω δεν είδα. Όλοι κάνουν. Την επόμενη εκπομπή. Κουκουλιά στα πόδια του πονάνε ακόμα. Σε παρακαλώ. Την επόμενη εκπομπή σου θα έρθει από εκεί. Πώς? Την επόμενη εκπομπή. Έλα να δώσει και εσύ καμιά φάβα μπα και εσύ. Δεν έχουμε και υπερηκτικό. Δεν καλύτερα να μην έρθει γιατί ήδη κινδυνεύουμε. Κλούβιο ήδη κινδυνεύουμε. Από έμφραγμα. Να πω κάτι. Τέλος. Μια ερώτηση σε μένα. Εσένα θα κάνει. Να συμφωνεί με μια ερώτηση τον κάνω. Ρε, σε είπα και πριν σε αποκάλεσα κάπως. Λοιπόν, φαλακρό πίστευτο θα σε πω του δεξιού μέρους. Για να το πούμε πιο κυριλέ και να μην μας πιάσει το. Ρε περιπέρα. Δηλαδή, μισό λεπτό να συνεχίσω. Επειδή ξέρω ότι θα σε κολαντρήσω, γι' αυτό δεν με αφήνω να συνεχίσω. Τα μούτρα σου τα έχει στο καθρέφτη. Άσε, δεν θέλω να αποκαλυφθώ τώρα. Σήκω λίγο πάνω. Βγάλτε. Τι να σηκωθώ. Τη κοιλιά σου. Εσύ σήκω πάνω. Τι κοιλιά μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σώμα είναι αυτό. Σήκω στον Γρηγόρη. Τι σώμα είναι αυτό. Σώμα είναι αυτό. Σήκω πάνω. Σήκω πάνω. Σήκω πάνω. Σήκω πάνω. Έλα βρε κουράδα τώρα.
Λοιπόν, με το αθλητικό Λάρισα που είπες. 30 χρόνια το ίδιο παππού. Γιατί φοράει. Επειδή λες και ξελές. Λες και ξελές. Η σόλα έχει γίνει. Πάρε κάποια πεντάρικα, πάρε κάποια. Ναι, σιγά, σιγά. Για τη Λάρισα που είπες. Εσύ είσαι ένα πέρσι, με συγχωρείτε παιδιά που φώναζες. Ότι Λάρισα φώναξε 2-3 παιχνίδια στην αρχή. Λέω ψέματα ρε παιδιά. Για το 2-2 λέω. Όχι, όχι μόνο για το κάτσε ρε φίλε. Μόνο πάπι, ο Άκη. Θέλω να φάω το. Μέρο στο πρωτάθλημα. Οι υπόλοιποι δεν παίζουν. Όχι μα λέει ότι αδικεί το Πάοκ συνέχεια ενώ Πάοκ δεν αδικεί κανένα. Αν αδικήσω εγώ τη Λάρισα και η Λάρισα σφάξει τις υπόλοιπες 20 ομάδες και βγει πρωταθλήτρια. Τι γίνεται, δεν μας απαντάει. Άντε τελειώσαμε. Άστα. Άστα. Ωραία εκπομπήκα. Δεν σας παίρνει ούτε εσάς. Δεν σας παίρνει ούτε εσάς. Κάποια φορά που κοντά ούτε εσάς. Άντε βρε καρτούν. Άντε καρτουνάκια. Άντε βρε καρτούν. Άντε βγαίνεις αμέσως. Άντε πόλτο. Άντε σταυρίδι. Πόλτο. Σταυρίδι. Καψωμίτα. Για καψωμίτα. Πόλτο. Τώρα που κλείσαμε μια απορία. Κλείσαμε. Το σταυρίδι γιατί δεν μπορεί να το ξεχάσει. Μη με ακουμπάσαμε πόλτο. Το σταυρίδι γιατί δεν μπορεί να το ξεχάσει. Βλέπω αυτούν τα μούτρα. Τη μύτη και το ίδιο. Σα αρέσει. Ίδιο στο σταυρίδι. Άντε γεια σκαλίτσα καθ' αλλιώ κύριε. Γεια σκαλίτσα.